Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Λίμπρο 107,4, ραδιοφωνικό, ΠΑΟΚ 24 ακούτε βεβαίως. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να πούμε, γιατί χθες είδαμε το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους βεβαίως. Νίκη με ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ με τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος βολεύεται στη θέση του, κουμπώνει μικρόφωνα. Ορίστε. Δεν βολεύω προς το παρόν. Δεν βολεύεις, το βλέπω ότι έχεις έχεις ένα πρόβλημα εκεί, ψάχνεις το χώρο σου. Λοιπόν, είδαμε πολλά, ακούσαμε πολλά, η ομάδα επιστρέφει, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο, έτσι πρέπει να επιστρέφουν από Φραγκφούρτη. Η αποστολή του Δικεφάλου επιστρέφει στην βάση της, έχουν και ρεπό, ένα ολόκληρο ρεπό της έδωσε ο Ράσου Αλουτσέσκου, για να μην λέτε εσείς οι κακοπροαίρετοι και συγκρίνετε τα ρεπό με τον Στανόγεβιτς, έτσι. Αν είναι δυνατόν το περίοδο, θα ήταν να μην τους έδινε. Λοιπόν, καλά, συνήθως, τώρα μιλάμε και ότι να είναι. Μετά από. Όταν ολοκληρώνεται η προετοιμασία, το σύνθημα είναι να υπάρχει μία μισή μέρα. Κάπως έτσι πάει συνήθως. Σίγουρα υπάρχει μία μέρα και μετά είναι συνέχεια του κάθε προπονητή. 7 ακριβώς ημέρες πριν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, θα είμαστε έτσι σε ετοιμασίες, να το πω, σε αναμονή, να το πω, για τη σέντρα του παιχνιδιού στην Τούμπα. 7 ημέρες πριν τη Βασιλεία είμαστε. Αντίστροφα, αλλά από τη στιγμή που ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, η αναγκαστική διαδικασία, θα πω εγώ, της προετοιμασίας των φιλικών, που είναι και λίγο ρουτίνα, να πω την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι τη βλέπω. Ολοκληρώθηκε η πιο απαιτητική, νομίζω, περίοδο της σεζόν. Τι ξέρω αν είναι απαιτητική. Σίγουρα είναι λίγο ρουτίνα, παύλα, βαρετή για όλους, έτσι νομίζω εγώ. Προφανώς και για τον παίχτη δεν είναι και ότι πιο ωραίο να είναι, ξέρω εγώ, 15 μέρες σε ένα ξενοδοχείο μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα, ρε παιδί μου, απλά ξέρεις, όταν τελειώνει κάθε φορά λες, άντε τελείωσε, να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και κάπως έτσι είναι η κατάσταση και τώρα. Εγώ λέω να κάνουμε στην πορεία της εκπομπής, έχουμε δρόμο μπροστά μας πολύ, να κάνουμε έτσι λίγο μία ανασκόπηση. Ναι, μία ανασκόπηση λίγο ατομικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει πιο πολύ και τον κόσμο. Δηλαδή, να βάλουμε κάτω όλο το. Να όλο δούμε το λίγο roster, τι έγινε, ποιοι παίξαν, ποιοι δεν παίξαν. Ναι, ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς το ξέραμε από την αρχή της προετοιμασίας ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν έτοιμο κορμό, έχει μια ενδεκάδα, να το πω έτσι. Και με αυτόν τον κορμό κιόλας θα πορευτεί. Στην οποία θα πορευτεί. Με τη Βασιλεία, έτσι. Σε πρώτη φάση με τη Βασιλεία. Τα καινούργια πρόσωπα έτσι κι αλλιώς δεν τα λες πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι είχες, ξέρω εγώ, 6 μεταγραφές και. Δηλαδή τα καινούργια πρόσωπα ήταν 2 μεταγραφές και κάποιοι από τους δανεικούς που επέστρεψαν. Οπότε πάνω κάτω το τι θα δούμε με τη Βασιλεία το έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι θα είναι η Βασιλεία. Για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Θα έχουμε μέρες φυσικά να ασχοληθούμε με τους Ελβετούς. Η αλήθεια είναι ότι και ο προπονητής τους έτσι χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για την ομάδα που βλέπει, για την αντίδραση των παικτών. Mm. Γιατί ναι, μεν έχουν φύγει παίκτες, έχουν φύγει παίκτες που ήταν βαρόμετρα, αν θέλεις, για την περσινή ομάδα, για την πορεία της στην Ευρώπη. Αλλά αυτά που βλέπει από την προετοιμασία και από τη δουλειά που έχει ρίξει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι ούτε ο Ράφαελ Βικί είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το σύνολο το οποίο έχει φτιάξει μέχρι στιγμής, από την εικόνα που έχει η ομάδα του μέχρι στιγμής. Αλλά είναι λογικό και επόμενο, νομίζω ότι και τον Λουτσέσκου να τον ρωτήσεις, απόλυτα ευχαριστημένος δεν μπορεί να είναι στην παρούσα φάση. Είναι αυτή η πολύ έτσι ιδιόμορφη περίοδος στην αρχή της χρονιάς, που οι ομάδες ακόμη ψάχνουν τα πατήματά τους, που προέρχονται από προετοιμασία, που τα σώματα ακόμη δεν έχουν λυθεί, που τα πόδια είναι βαριά. Δηλαδή και χθες το φιλικό που είδαμε τους θεωρητικά βασικούς του ΠΑΟΚ, έτσι, αυτούς τους οποίους θα δούμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου βεβαίως στο μάτς με την Βασιλεία, έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, δηλαδή για αντιδράσεις που έκαναν και τον Λουτσέσκου έξω φρενών. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 3 φορές τη φωνή του Λουτσέσκου να βγαίνει, να ακούγεται, να περνάει προς την τηλεόραση. Χθες το φιλικό ήταν και λίγο πιο ιδιαίτερο. Καταρχάς, Νίκο, γιατί βρίσκουμε αντιπάλους που βαράνε τόσο πολύ, πες μου λίγο εσύ αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι με ένα απαραίτητα κακό, να σου πω την αλήθεια. Και όσο ο Λουτσέσκου το αποθέωσε και του άρεσε πάρα πολύ, αλλά συγγνώμη, δεν γιατί είναι τέτοια νεύρα και τέτοια ένταση. Δεν μου είναι κακό απαραίτητα, να πω την αλήθεια.
Αχ, όχι τώρα. Έλα, βρε. Ή τον εαυτό σου. Όχι τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ένα quiz. Πρέπει να βρούμε ένα quiz. Θα το βρούμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις. Έτσι πάμε λίγο. Έχω ξεσυνηθίσει τα δώρα. Για το match με την Βασιλεία. Οπότε όσοι μας ακούτε θα μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τις 3, γιατί μπορεί μετά το τέλος της εκπομπής να έχετε μία διπλή πρόσκληση, βεβαίως προσφορά της Στοίχημαν, για να βρεθείτε την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας και να παρακολουθήσετε από κοντά το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Δικεφάλου. Εντάξει, εκεί που θα μπουν οι βάσεις για την νίκη πρόκριση, Νίκο. Να, μάλιστα. Okay. Δεν σου άρεσε. 0-0-1-1. Μια χαρά. Γιατί 0-0 στην Τούμπα, δηλαδή, γιατί να ξεκινήσουμε τη σεζόν να με 0-0. Να μην φας γκολ. Εννοείται, το βασικό είναι να μην φας γκολ. Γιατί να μην βάλω και 2 γκολ. Βρε, βάλε και 5, μπορείς. Ο άνθρωπος. Μην φας. Φορ δεν έχω. Έχω. Έναν. Έναν. Ναι, εντάξει, okay. Με πόσους φορ θα παίξω. Βρε, μαζί σου είμαι. Βάλε και 7, μπορεί να βάλει 7. Μη φας, αυτό. Να μην φάω είναι το μόνο. Να σου πω κάτι. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το 2-1 σαν σκόρ. Το θεωρώ τρομερά ύπουλο σκόρ. Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις κερδίσει το 2-1 με το εκτός έδρας γκολ του αντιπάλου. Εδώ 3 αν έχεις κερδίσει πέρσι και. Ναι, μου κάθεται πολύ άσχημα. Δηλαδή, ή καλύτερα 1-0 ή 0-0 παρά το 2-1, το οποίο το θεωρώ τρομερά ύπουλο, γιατί πας στην Ελβετία, goal, γίνεται το 1-0, τελειώσαμε. Όταν δεν τρως γκολ και έχεις έναν αντίπαλο που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, τόσο μεγαλύτερο επίπεδο από σένα, ακόμα και στη ρεβάνς έχεις πολλές πιθανότητες να περάσεις. Όσο τρως, γράφει το κοντέρ και συνεχίζεις. Αυτό είναι το θέμα. Να κρατήσεις το 0 για μένα στο πρώτο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, μετά στην Ελβετία, κουτσά στραβά, εγώ πιστεύω ότι βρει στην άκρη. Λοιπόν, μέχρι εμείς να σκεφτούμε το quiz το οποίο θα σας βάλουμε, έτσι, για να μην σας τα έχουμε και πάρα πολύ εύκολα, να μας δώσετε και μία απάντηση, να βάλετε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει και να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54526. Θα το σκεφτούμε με τον Νίκο στο διάλειμμα, έτσι, για τις 4 προσκλήσεις στη Στοίχημαν. Έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις, έτσι, γιατί ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Mm-hmm. Θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής τον Λιμιό να μιλάει, στον Σταύρο Κόλκα, αν δεν κάνω λάθος. Αργότερα έχουμε και μία μικρή έκπληξη, το οποίο θα το διαβάσετε βεβαίως μέσα από το ΠΑΟ 24, αλλά θα το μεταφέρουμε και εδώ από την εκπομπή στον έτερο απεσταλμένο της εκπομπής και του ΠΑΟ 24, στο Δημήτρη. Έχουμε χθες, από χθες, πολλά να σχολιάσουμε βεβαίως και για τα όσα είπε ο Ράσμα Λουτσέσκου και για τη μεγάλη συνέντευξη του Λέο Ζαμπά στην Βραζιλία. Φαντάζομαι, Νίκο μου, έχεις και μπασκετικά, γιατί διάβασα χθες με τα μεσονύκτιο ρεπορτάζ μου. Είχες 12 η ώρα, 12.30 η ώρα ήτανε. Τι έπιασε. Βέβαια. Τα έχουμε να πούμε αρκετά και για εκεί. Λίγο πιο μετά. Έρχεται ο κόσμος και σε κράζει για αυτά που είπες για τη Βασιλεία. Έρχεται. Αλλά μετά το διάλειμμα. Ρε, κράτα το 0 τώρα εκεί πέρα και έρχεται εδώ τώρα. Ο κόσμος και σε κράζει. Κράτα το 0. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο. Όχι. Χορηγούς βεβαίως. Έχουμε να πούμε χορηγούς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι οι απεσταλμένοι μας. Αν έχουν μπει στο αεροπλάνο να μας δώσουν έτσι ένα κλίμα από πάνω. Χθες η ομάδα δεν γύρισε βεβαίως στο Όστερμπεργκ. Μετά το τέλος του φιλικού παιχνιδιού έφυγε κατευθείαν για Φραγκφούρτη. Μισή ομάδα, να τα λέμε κιόλα. Γιατί οι περισσότεροι εκμεταλλευόμενοι το ρεπό που τους έδωσε ο Λουτσέσκου έφυγαν. Άλλοι για Ιταλία όπως ο Ελ Καντούρι. Άλλοι έμειναν Ολλανδία όπως ο Μπίσες Βαρκοντά στην οικογένειά τους. Ακόμη και ο προπονητής έφυγε για το Βουκουρέστι για να είναι και αυτός μαζί με την οικογένειά τους αυτή τη μια μισή μέρα που έχουν κενό στη διάθεσή τους. Γιατί από την Πέμπτη το πρωί ξεκινάει και πάλι η προετοιμασία. Νομίζω ότι τα πράγματα πλέον σοβαρεύουν για όλη την ομάδα, για τους παίκτες, για τον προπονητή. Και μετράει βεβαίως ο χρόνος αντίστροφα για το πρώτο μάτς απέναντι στην Βασιλεία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε σιγά σιγά στα πιο μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Βγαίνουμε καλά έτσι. Α, τώρα είμαστε σούπερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάω 24. Πάμε μέχρι και τις 3. Είπαμε, σήμερα η μέρα είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά συνδέσεις και όλα αυτά, καθώς και ο Σταύρος Κόλλας, πιστεύω, θα είμαστε σε λίγο σε θέση να μιλήσουμε μαζί του. Είναι έτσι σε κατάσταση ταξιδιού, οπότε σήμερα θα το πάμε. Οριακά τους προλαβαίνουμε, νομίζω. Ναι, και θα φανεί αν θα τους προλάβουμε κιόλας. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ωριακά. Ωραία, οπότε να πάμε να επικοινωνήσουμε με Σταύρο Κόλκα κατευθείαν. Ναι, είμαστε στην προσπάθεια. Γίνονται προσπάθειες, λοιπόν. Ξέρεις, θα ακούσουμε τα κλασικά που περνά στον έλεγχο, που καλησπερίζεις τις αεροσυνοδούς και τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο το quiz το οποίο θα βάλουμε στον κόσμο και θέλουμε να μας πει ποιος έβαλε, έτσι, γράψτε το όνομα, το επίθετό σας, ποιος έβαλε το πρώτο γκολ, έτσι, βεβαίως, στο φιλικό παιχνίδι. Τι σεζόν.
Το πρώτο γκολ της σεζόν. Το πρώτο γκολ της σεζόν. Ήταν φιλικό, έτσι. Έστω και σαν επίσημο. Ναι. Ναι. Ποιος άνοιξε λογαριασμό, έτσι. Ποιος έδειξε το δρόμο και άλλα τέτοια ωραία κλισέ. FM κενό, όνομα επίθετο βεβαίως. Και όσοι απαντήσετε και σωστά, ευρωπαϊκό λοιπόν, παιχνίδι, έτσι. Ωραία. Είναι η τελευταία σύνδεση από την προετοιμασία, καθώς ο Σταύρος Κόλγας είναι στο δρόμο της επιστροφής. Σταύρο Κόλγα, πού σε πετυχαίνουμε, φίλε? Στο Τζούρα Κλαμπ του Airport. Τζούρα Κλαμπ, είναι εκεί που καπνίζουμε. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι τι Τζούρα. Και Τζορμπατσόφ είναι στο τζάμι απ' έξω. Και δεν μένει. Και χαιρετιέστε έτσι από το τζάμι. Ναι. Μάλιστα. Συγγνώμη, ακόμη Φραγκφούρτ είστε. Ντίσελντορφ. Α, Ντίσελντορφ. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πάρε ένα χάρτη. Αχ, πολύ χαμηλά τον ακούω το Σταύρο. Πάρε ένα χάρτη. Ένα χάρτη. Να δεις που είναι το Φραγκφούρτ και το Ντίσελντορφ. Σταύρο, με εγώ Φραγκφούρτ σας άφησα χθες. Δεν είναι, την ομάδα άφησες το ακούστη. Εμείς είμαστε Ντίσελντορφ. Επειδή η ομάδα είναι πιο αργή από εμάς και κλείσαμε εμείς νωρίτερα εσύ και δεν βρήκαμε αυτή. Τι δεν σημαίνει. Όταν ταξιδέψουμε 313 χιλιόμετρα χωρίς λόγο. Μάλιστα. Τα λέμε όλα. Τι ώρα πετάτε δηλαδή? Εμείς τι ώρα πετάμε? Ναι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα χώρια από την ομάδα είστε. Η ομάδα ήδη ανέβηκε στο αεροπλάνο. Ναι, η ώρα πετάμε τοπική εδώ. Α, έχετε. Άρα δύο δικιά σας. Έχετε μέλλον. Μάλιστα. Ναι, τώρα είμαστε για τον καφέ και το τσιγάρο. Έχουμε το καμάρι μου απέναντι. Καπνίζει και έχουμε μια μπλούζα του πάω. Θέλεις λίγο να, ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. Θέλεις λίγο, ναι, να μοιραστείς τη χθεσινή σας εμπειρία του φαγητού. Του φαγητού. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ονόματα. Να σας πω κάτι. Ναι. Τους πάω τους βράκες για μοριακή κουζίνα. Ναι. Να καταλάβουν τα ζώα μοριακή κουζίνα τώρα. Και έρχεται ένα πουτάκι. Ναι. Μικρό, με 3 εκατοστά. Εντάξει, αυτοί περιμένουν να φάνε κανένα κότσι. Τα ζώα. Φήμες λένε ότι εσύ το γεύτηκες πάρα πολύ. Το απόλαυσες. Εγώ έφαγα ένα κομματάκι λάμπ, εντάξει, με ένα ορεκτικό καραμελωμένο, πώς το λένε, σηκώτη λαδού, που άμα το φας λιώνει στο στόμα σου, και το άλλο το ζώο το χτίσε. 25 ευρώ λένε. Ναι. Δεν λέμε ονόματα, 30 ευρώ το πιάτο. Ωραία, κοιτούσαν τα μπουκάκια, νομίζανε ότι θα φάνε σου το ένα τόνο φαΐ. Δεν είναι, πήγαμε σε μοριακή κουζίνα, τι να κάνουμε. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε στο ότι η επιλογή του εστιατορίου ήταν λίγο ατυχή. Δεν θα το ξαναπεί. Για τους άλλους. Όχι για το Σταύρο, όπως κατάλαβες. Εντάξει, εμείς στο Σταυρόπολη ανακαλύψαμε τη μοριακή κουζίνα. Με τότε τα παιδιά εδώ, από τις Σέρες ο ένας και την Παγιά Φαρερωμένη ο άλλος, δεν το έχουν έρθει. Δεν ξέρουν πώς να βάλουν το πυρούνι και το μαχαίρι. Δεν ξέρουν πού θα του πάνε για να θέλουν να μαζέψει ο μάσκονας. Δεν ξέρουν. Ότι δηλαδή, Σταύρο, εσύ έφαγες εκείνο το εστιατόριο και μετά δεν πεινούσες. Δεν πεινούσα. Έφαγα τίποτα το βράδυ. Έφαγα τίποτα το βράδυ. Μην κάνεις ο ήχο βγάλε. Δεν είμαστε. Όχι, πες. Όχι. Ναι. Εγώ πήρα τις πρωτεΐνες μου. Εντάξει, ήμουν μια χαρά. Τα παιδιά τα άλλα, ο ένας έκανε ένα τόστ, ο άλλος κοιτούσε κάτι ψωμάκια, τι έφαγε τελικά εσύ. Τόστ. Ωραία. Και ο Κόλκας κύριος. Αυτά είναι δεν ωραία, έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Γιατί ξέρει τι τρώει. Εγώ γέμισα τον ουρανίσκο μου. Αισθάνθηκα τις γεύσεις. Η σως παντζαριού. Τις εντάσεις, τις οξύτητες, όλα αυτά. Τις οξύτητες, καλά, δεν είναι τις οξύτητα, δηλαδή πάνω από 3% που είναι το επιτρεπόμενο όριο, Νίκο μου. Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε πουθενά. Ναι. Ο ουρανίσκος μου ήταν μια πεμπτουσία γεύσης, δηλαδή δεν περνάει από το μυαλό σου. Και ο άλλος από δίπλα το φτύσε, δηλαδή πόσο χάλιτερ για να το φτύσεις, ρε φίλε. Ο άλλος σηκώθηκε μέσα στο εστιατόριο και το φτύσε. Δηλαδή δεν πάρει την πετσέτα βρεσόν, όχι. Σηκώθηκε, πήγε στη βεράντα που τρώγαμε και το έφτιασε από κάτω. Δηλαδή κάποια ντροπή. Δεν υπάρχει. Σας στείλαμε από εδώ για να έχετε και μια εμφάνιση. Μιλήσαμε με το σεφ μετά και έκλαιγε. Και του έλεγα don't worry, he's from village. Δεν είναι δικό σου το φταίξιμο. Πες του συναδέλφου που προέβη σε αυτό το ατόπιμα ότι υπάρχουν εστιατόρια τέτοιου τύπου τα οποία αν τους γυρίσει καμιά 4-5 φορές το πιάτο. Αν δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση από το σεφ, μπορεί να υπάρχει ανεργία. Δηλαδή είναι κρίμα. Δηλαδή χθες ο σεφ την άκουσε άσχημα. Λόγω του σίγουρα γίνεται meeting. Ακριβώς. Σίγουρα γίνεται meeting μετά. Εννοείται. Τέλος πάντων. Άστο, φίλε. Αλλά σου μεταξύ σου λέω τώρα τέτοιο άπαχο αρνί 4 εκατοστά, εντάξει. Ναι. Δεν έχω πάει στη ζωή ποτέ. Μάλιστα. Ωραία.
Δεν μιλάμε τώρα για το ζυμαρικό που είχε από πάνω με το σπανιά και τη γέμιση. Ήταν 2,5 χιλιοστά, αλλά η γεύση του ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, παιδιά. Δεν παιδιά το διαβάσει. Τέλος πάντων. Ο μόνος που το απόλαυσε ξεκάθαρα είναι ο Σταύρος. Εγώ θα γεράσω μόλις στείλω την απόδειξη για να δικαιολογηθεί. Δεν θα μου πει ο άλλος, έβαλε ένα πιάτο 132 ευρώ, ξέρω εγώ. Δεν πεινούσαμε, για να του πω. Πεινούσαμε, φάγαμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Τι να κάνω. Ωραία, ξεπερνάμε, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Απλά έπρεπε να αναλυθεί το ζήτημα και δεν ήταν κάτι έτσι πολύ, ναι, πολύ απλό. Τώρα καταλαβαίνετε πόσο άσχημα αισθάνθηκα, εντάξει. Χρειαστώ εγώ εσένα σκέφτηκα. Ότι είχες ένα πρόσωπο και λες μισό λεπτά και θα εξηγηθώ σήμερα. Με σοπεδώσανε. Αυτό. Εντάξει, να προσέχεις τις επιλογές σου στην προετοιμασία μου, Σταυρό. Να προσέχεις τις επιλογές σου στην προετοιμασία. Τι να κάνω, δεν μου μιλάνε. Δεν μόνο αυτοί με δέχομαι. Είμαι ο Βασιλάκης Καΐδρας. Μάλιστα. Και από πίσω το ψωμί της ξενιτιάς, ναι, σε μουσικό χαλί. Ναι. Φεύγετε με μια κατάθλιψη ή σε καλή κατάσταση? Όχι, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί ακούμε στις διακοπές, βασικά. Τώρα κάναμε τη μοιρασία με τον τσόπο, ποιος παίρνει τα κάρβουλα, ποιος παίρνει το έτσι, ποιος παίρνει τα αλλιώς, ξέρεις, είμαστε σε τέτοιο mood. Ωραία. Καλά είμαστε. Σαν feeling και την ομάδα, σίγουροι είμαστε ότι θα παίξει αυτό που μπορεί. Από εκεί και πέρα, για μένα κομβικό είναι ότι θα παίξει η Βασιλεία. Όχι ότι θα παίξει ο Πάκο, ξέρουμε ότι θα παίξει. Ναι. Αν η Βασιλεία είναι επηρεασμένη πολύ από τις αλλαγές, τότε ο Πάκ έχει μεγάλη τύχη. Αν όχι, είναι ένα πολύ σωρεπομένο ζευγάρι, το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Αυτή είναι η εικόνα, δεν μπορεί να αφήσει τυπία από κανένα. Αυτοί κάνουν ένα rebuilding, όπως τα είπαμε και χθες. Αν το rebuilding αυτό καταστεί προβληματικό, που συνήθως αυτό συμβαίνει στο ξεκίνημα της σεζόν, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι τυχερός από το timing που βρήκε τη Βασιλεία μπροστά του. Ναι, εγώ νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν στην ίδια θέση με τη Βασιλεία, θα λέγαμε ότι είναι όχι outside, αλλά καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις με μειονέκτημα, να το πω έτσι. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στο 70-30 και είναι στο 50-50. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Για μένα, εγώ ακόμα και τώρα, όπως είναι η Βασιλεία, τον Άγιαξ προτιμούσα. Προτιμούσα τον Άγιαξ. Γιατί είναι σε πολύ κακό φεγγάρι, ναι. 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 Γενικά και οι Ολλανδοί που μιλήσαμε εδώ πέρα, λένε ότι δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι σε μία από τις χειρότερες για να κρύβεται. Ναι. Θα δούμε. Εντάξει. Okay. Αλλά ναι, επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ξέρουμε. Ελπίζουμε ο Βαρέλα να είναι καλά, γιατί είναι τεράστια απώλεια αν δεν μπορέσει. Κρατάμε την πρώτη εκτίμηση, γιατί αυτή μας συμφέρει. 2 με 3 μέρες. Η πρώτη εκτίμηση όμως είναι στο μιλητό. Στο μιλητό. Αυτή μας συμφέρει, αυτή στο κρατάμε. Μιλητό. Αυτό είδα πώς εξετάζαν κάποτε ο Ναπολέοντας. Όταν του κόπηκε το πόδι, εντάξει, κάψου το λίγο, μην μολυνθεί. Και θα δούμε μετά αν κολλάει. Ωραία. Η πρώτη εκτίμηση από την εμπειρία λέει αυτό. Εξετάσεις δεν έχουν γίνει ακόμα. Στη φάση χθες τι γονατιά έφαγε εκεί πέρα πάνω, ή ήρθε ο άλλος και έπεσε. Γονατιά με δύναμη. Έφαγε γονατιά στο εξωτερικό. Από το σκόρερ. Ναι, ναι. Από εκεί το ταγάρι. Ναι, ναι, ναι. Από τον Λευκό Λουκάκο. Και πώς το λένε. Και η ουσία λοιπόν είναι πλέον ότι περιμένουμε να δούμε τον Βαρέλα. Αν η ομάδα είναι και με τον Βαρέλα, ξέρουμε την δεκάδα, ξέρουμε το παιχνίδι της, ξέρουμε το πλάνο της. Να περιμένουμε να ανταποκριθεί. Δεν το χθεσινό, εγώ νομίζω ότι το εκτιμήσαμε λίγο λάθος ότι θα είναι κάτι σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο και οι 11 που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, στο μυαλό τους είχαν την επιστροφή της οικογένειάς τους, πώς θα τον βρέξουν λίγο, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, sorry Ελένη μου, αλλά ναι, ο εκνευρισμός προέρχεται και από αυτό. Θεωρείς του Μάτος δηλαδή, ναι, ότι μήπως... Ο Μάτος σε κανένα τρίωρο. Ο Μάτος καταρχάς νομίζω ότι είναι έτσι 365 μέρες στον χρόνο. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι έτσι 300. Η χρονιά έτσι και καταλήγει χρονιά. Ολοκληρώνεται με νεύρα. Ναι. Ξεκινάει πολύ καλά. Ναι, καλά. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Προέκυψε παιχνίδι ειδικών συνθήκων χθες και με το καιρό και με το κλωτσίδι. Οπότε και από εκεί κάτι καλό μπορείς να κρατήσεις. Αφού δεν κόπηκε κανένα πόδι, καλά είμαστε. Ναι. Εντάξει, κοίτα τώρα, η ομάδα έχει χαρακτήρα. Εντάξει, όταν είδε ότι οι άλλοι βαράνε, άρχισε να πατάνε και δική μας, το αμαρούσε ότι είχε πάτησε το πρώτο πρόβλημα. Μπροστά στα μάτια μας το καλύτερο σπουδιχτό, σαν να σβήνει τσιγάρο.
να το αφήσει ένα σημάδι. Για να πονέσει πάνω, μπράβο, ναι, να μην είναι κάτι προσωρινό. Πώς το μαχαίρι το στρίβεις για να πάρει ένα αέρα για να μην το πω άλλο. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιρικά, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και σου λέω δεν ήταν κάτι σοβαρό, γιατί οι περισσότεροι ναι, μεν αυτοματοποιημένα παίζανε, αλλά στο μυαλό τους ήταν εσύ να τελειώνουμε. Ναι. Αγκαρία. Όταν έχεις ένα μεγάλο μέσο όρο ηλικίας που έχει κάνει προετοιμασίες και ξέρει τον εαυτό του καθένα. Δηλαδή ο Μάτος τώρα δεν υπάρχει προετοιμασία, εντάξει, είναι ο αόρατος. Δεν υπάρχει. Και ξέρεις ότι θα ξεκινήσει το επίσημο παιχνίδι, θα πατήσει το κουμπί και θα αρχίσει να παίζει. Μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα παίζει. Mm-hmm. Μετά θα σκάσει, γιατί χωρίς σκληρή προπόνηση θα αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορεί να πάει μέχρι τέλος. Αλλά ο Μάτος ξέρει τον εαυτό του. Την Τρίτη θα πατήσει το κουμπί, θα μπει. Ωραία. Ο Μαουρίτσιο είναι βελτιωμένος για μένα. Αρκετά. Σταύρο, επειδή το λέγατε και χθες στο βίντεο μαζί με τον Δημήτρη, δηλαδή πόσο πιο βελτιωμένο ή διαφορετικό Μάτος περιμένεις στο μάτς της Τρίτης? Όχι Μάτος. Όχι Μάτος. Μαουρίτσιο, Μάτος είπες. Για το Μάτος δεν λέγατε στο βίντεο χθες? Είπα για το Μαουρίτσιο. Ότι ο Μάτος πάντα είναι καλός, δεν θα πει στον παιχνίδι στην αρχή. Μετά πέφτει. Ωραία. Μετά το Μάρτιο πέφτει. Αρχές Μαρτίου και μετά πέφτει. Δεν του βγαίνει ο δυνάμεις. Ωραία, πέρσι δεν είχε κάτι καταστάτη. Μου αρέσει που κράζουν τον Κίτσιο δική μας και δεν σκέφτονται ότι ο Μάτος είχε παίξει και, και με τα τρία καλά. Ας τον Κίτσιο να υπάρχει εκεί. Μα και εκτός από αυτό είναι και ο ρόλος. Ωραία, να ήταν ο Κίτσιο ο βασικός και να αντικατάσταση, οκ, okay, να καταλάβω. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο καλός για αυτό το ρόλο πίσω από το Μάτος. Ο Κίτσιο ακούει 10 φορές περισσότερα πράγματα από ό,τι ο Δεβέκ. Αντιλαμβάνεστε γιατί. Καλά, βασικά τα ακούει γιατί παίζει κιόλας. Έβαλες θέμα σύγκρισης που όποιον και να βάλεις με Λεβέκ. Ακούει περισσότερα όμως ο Κίτσιο. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχω τον Καφού από πίσω και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είναι περιμένει κανείς. Είναι ο Ντάνιελ Άλβες πίσω από το Μάτος. Εννοείται ότι ο Μάτος είναι ο top. Ο Μάτος δεν χρειάζεται να είσαι. Στη διάρκεια της σεζόν. Τι θα παίζουμε δηλαδή, ο Έλμε οι ίδιοι. Και μετά αρχές Μαρτίου δεν μπορεί να συναντήσει αντίπαλο. Γιατί αυτό έγινε πέρσι. Είχε μια τρύπα εκεί. Δείτε λίγο τα γκολ και τις ασίστ του Μάτος πριν τον Μάρτιο και μετά τον Μάρτιο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ξεκινάει με το πόδι στον γκάζι. Τρίτη σεζόν ξεκινάει. Τρίτη σεζόν ξεκινάει. Δεν το ξέρουμε τον παίκτη. Άστο να πάρει τις ανάσες του. Ναι, δεν ήταν μια σεζόν και είχαμε ένα δείγμα. Είναι και πέρσι και πρόπερσι. Έχουμε εικόνα καλή από τον Βραζιλιάνο. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει εδώ πώς είδες τον Πρίγιοβιτς, αν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον κοντά σε αυτά τα οποία περιμένουμε για την Τρίτη. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν με το που τελείωσε η σεζόν, που ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, αλλά δεν είναι και όπως ήταν πέρσι τέτοιο καιρό που ήταν πολύ βαρύς. Είναι κανονικά, αθλητικά είναι κανονικά. Θα είναι σημαντικός. Έχει μάθει να παίζει όπως θέλει ο προπονητής. Συνδυαστικά είναι καλύτερος πλέον. Πάει καλύτερες μονομαχίες. Είναι σημαντικός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι ο Βαρέλα. Είναι η σημαντική κομβική του παίκτης, είναι ο Βαρέλα. Είναι ο Μάτος. Ο Βιερίνια. Είναι ο Μαουρίτσιο. Είναι ο Βιερίνια. Είναι ο Πέλκας και είναι ο Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Γενικά ο άξονας συνταμπάκ. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γκρουπ πάρα πολύ ισχυρό. Αν έχει την υγεία του, από τους καινούργιους παίκτες σίγουρα αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Ζαμπά. Πιστεύω θα παίξει για κάποιο διάστημα στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, γιατί και ο Λιμνιός δεν είναι η σούπερ σταθερά. Απλά δείχνει στο Λουτσέσκου μια καλύτερη τακτική ισορροπία. Όταν το παιχνίδι θα ανοίξει μπορεί να βάλει το Ζαμπά. Αυτή είναι η εικόνα που αποκομίσαμε. Τώρα οι άλλοι παλεύουν. Ο Λάμπρου δείχνει στοιχεία, έχει κερδίσει το δικαίωμα να παλεύσει στη διάρκεια της σεζόν να βρει ρόλο. Ο Χαρίσης παλεύει για αυτόν τον προσαρμοστή στο παιχνίδι του προπονητή. Ο Χατζηρίδης είναι πάρα πολύ πίσω. Χατζηρίδης. Πότε υπολογίζουμε να έχουμε εικόνα έτσι σε αυτό που περιμένει ο κόσμος και εμείς από Χατζηρίδη? Δεν είναι, Ελένη. Το παιδί δεν μιλάει τη γλώσσα. Βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του στην Ελλάδα. Καλά, και ο Ζαμπά δεν μιλάει, μαθαίνει. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να... όμως. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Ζαμπά είναι 20 και αθλητικός. Έχει βαρύ κορμί ο Χατζηρίδης. Ωραία. Και αλλάζει χώρα. Ο άλλος φεύγει για τον Κρόσνη για να δει Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πανηγυρίζεις που αλλάζεις. Ωραία.
Και το βασικότερο, παίζει τόσα χρόνια μαντουμάν. Δεν παίζει ζώνη. Ναι. Δες το δεύτερο γκολ με την Αντζέρα. Τι κάνει. Δεν πάει καν στον παίκτη. Ναι, 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 ναι. Έχει τον δικό του, δεν κλείνει προς τα μέσα. Εμείς παίζουμε χώρο, δεν παίζουμε τόσο. Και η φάση είναι μπροστά στα μάτια του. Είναι πολύ κακή αντίδραση. Ναι, είναι κακή αντίδραση. Δεν έχει μάθει να το παίζει. Δεν είναι. Από όποια πλευρά και αν δεις την επιλογή αυτή, έχει ερωτηματικά. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Και στα λεφτά που έκλεισε. Αλλά από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. Τι να κάνουμε. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται τον χρόνο του. Το ξέραμε εξ αρχής. Υπομονή και θα δούμε. Μάλιστα. Όπως έλα τα παιδιά και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο φίλος ο Θωμάς ρωτάει εδώ πώς βλέπετε τον Κάνιας, παιδιά, φέτος. Ναι, ο Κάνιας σε αυτό το παιχνίδι που κάνει είναι ο καλύτερος που είχε ομάδα. Εντάξει, εγώ θέλω σίγουρα πιο aggressive half, δίπλα στο Μαουρίτσιο. Αλλά από εκεί και πέρα και ο Κάνιας, με όλο το τελικό έχει βρει ψυχολογία, είναι βελτιωμένος. Πιο εντάξει, με τα γνωστά κενά του στο παιχνίδι. Εντάξει, το φούρνο του Κάνιας είναι αυτό. Ότι υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που κάνει μόνο λάθη. Ναι, το ναι, νομίζω με την έχει. Και χθες, έτσι. Που τον πιάνει μια μαυρίλα φοβερή. Και χθες, το πρώτο γκολ των Ολλανδών από το Γκάνιας, δεν προέρχεται. Εντάξει, φάουλ του έχει γίνει, αλλά δεν σταματάει. Ναι, αλλά έχει σταματήσει για να διαμαρτυρηθεί, ναι, για να και πάει η κατοχή της μπάλας στον αντίπαλο. Και από εκεί προέρχεται και το γκολ. Βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό σου λέγεται τον αλλού υπέρχτης χθες. Αυτός ο επίσημο ποτέ δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Και δεν έγινε μια φορά, ο Μάτος χάνει την μπάλα καθαρά, δεν του δίνει φάουλ διαιτητής και πάει 15-30 μανταλίνα με τον αντίπαλο. Και δεν υπέραζε. Είναι ένα κακό γνώρισμα των παικτών και ο Άρντε το είχε κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι και είχε κάνει έξαλλο τον Λουτσέσκου. Χθες το έκανε και ο Κάνιας. Είναι τα φιλικά, ρε, λένε. Ναι, είναι φιλικά, φιλικά, αλλά είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό το ένα δείγμα το οποίο δίνουν στα φιλικά. Είναι αυτό που λέω. Μόλις τον βρέξουν θα ερεμήσουν. Δεν είναι 15 προετοιμασίες. Τι πράγμα γίνεται. Εντάξει και θα. Ξέρεις τι να σε 25-30 αγοράκια του να μαζί 10 μέρες και εκεί τσιούν τώρα. Φρικάρι, δεν μπορεί. Πόσες βλακίες να πεις από εσύ και μετά βαριέσαι, εντάξει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν στα άλλα που δεν το έχουν ζήσει. Αυτές μεταξύ τους αντέχουν 3-4 μέρες μέχρι εκεί και πολύ λέω. Ναι, ναι. Και είναι και αθλητές, δεν είναι σαν και εμάς που έχουμε 8-10 λεπτά. Είναι, δεν δίνουν. Πολύ ωραία ανάλυση της προετοιμασίας του δικεφάλου. Μόνο και εδώ. Τα... Μόνο εδώ. Και τα δείγματα αυτά των παικτών, μάλιστα. Ναι. Κάνε και ένα τέτοιο μπλοκ η αλήθεια είναι. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εγώ πιστεύω, δεν σκέφτηκα να το γράψω. Είμαι 100% σίγουρη. Ναι, αυτό. Από πού να εξηγήσεις τώρα ότι είναι έτσι. Ναι. Είναι αυτό που σκέφτονται όλοι, αλλά δεν το γράφουν. Δεν τολμούν να το πούν. Δεν μπορείς πάντα να γράψεις αυτό που ζεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν το καταλάβει ο άλλος. Έχουμε πει πρέπει να κάνουμε τη δημοσιογραφία όπως την ονειρευόμαστε. Με αυτό με τη συνέντευξη τύπου, οι πραγματικές ερωτήσεις και οι πραγματικές απαντήσεις. Ναι. Στην αρχή θα δεχτούμε λάσπη, ρε παιδί μου, okay, αλλά μετά ναι. Θα ακολουθήσει. Ένας θα ακολουθήσει και μετά θα ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι. Και θα το πάμε και στην Αμερική αυτό θα έγραφε 50 για στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή σκέψου το. Ναι. Αφού κάναμε την αρχή το σήμερα. Κάνω σε φάση. Απλά θέλω να κουνηθείτε εσείς να αναλάβετε το ρεπορτάζ όπως πρέπει. Ωραία, και να φύγω εγώ στην άκρη και κάνω το δικά μου. Αυτό θέλω. Να πετάτε αυτό. Αλλά από φέτος θα δείτε. Και απειλητικό κάνω... μήνυμα στον αέρα. Ναι, καθόλου απειλητικό μήνυμα. Δεν είναι τίποτα. Θα δείτε. Δεν είπε κάτι. Θα δείτε. Δεν είναι κάποια απειλή. Όχι, απειλητικό είναι, Νίκο. Άμα το ξέρετε. Που επαναπαύτηκες, Νίκο. Είναι ξεκάθαρα απειλητικό. Στάβες, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Φεύγεις, δεν φεύγεις, γιατί γίνεται, δεν πρέπει να μπεις στο αεροπλάνο. Δεν πρέπει να μπεις στο αεροπλάνο, τι γίνεται. Είναι μεγάλο το Ντίσελντορφ, φίλε, μέχρι να προλάβετε να πάτε. Σταύρο, ο κόσμος ρωτάει πότε θα επιστρέψεις στο στούντιο. Πολύ καλή ερώτηση. Και εμείς έχουμε μια τέτοια απορία. Παπάς η ερώτηση από τον κόσμο, τη ρωτάει έτσι, έχεις καταλάβει, δεν είναι ερώτηση από τον κόσμο. Όχι την Αλτετάρτη, όχι, σκέφτομαι πίσω την Αλτετάρτη. Οπα. Να μην κάτσω και δύο εβδομάδες με τα διακοπές. Έχεις καταλάβει, ξαναλέω, ότι η ερώτηση δεν είναι από τον κόσμο, έτσι, το νιώσεις αυτό. Όχι, εγώ από τον κόσμο δεν αισθάνθηκα. Φυσικά από τον κόσμο είναι. Εσείς πότε έχετε άδεια. Τι να την κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, Νίκο. Σε δύο εβδομάδες θα γυρίσω στο στούντιο. Θα κάνω τη μετάδοση του Πάου Βασιλεία, θα κάνω το Βασιλεία Πάου και θα γυρίσω μετά. Δεν έχεις δει ένα tweet που κυκλοφορεί και λέει αφεντικό θέλω άδεια και του λέει ο άλλος το βλέπεις και είναι το κουτί εκεί. Πάρ' το άδεια είναι. Κάτσε δε φίλε, εγώ 6 μέρες πήρα. Αν πάρετε 6 μέρες, deal.
και τι παραπάνω είμαστε. Τέλο πάντων, αυτά είναι πράγματα που δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα τα πούμε μεταξύ μα. Λοιπόν, καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Ωραία, καλό ταξίδι να έχετε. Ωραία. Να είσαι καλά, Σταύρε. Καλό ταξίδι στα παιδιά. Αυτά από τον Σταύρο. Και η Μπάι έπρεπε να το πω και να το κλείσω κι εγώ. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν. Καλησπέρα και καλή εκπομπή στο φοβερό δίδυμο. Τρέμε κόλκα και τσορπατζόγλου. Τέτοια γράφετε, παιδιά, να μην επιστρέψουν ποτέ. Να κάνουν τρεις εβδομάδες. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη. Έτσι. Βρίσκεται τον πρώτο σκόρερ της φετινής σεζόν. Έτσι, στα φιλικά παιχνίδια, τα ανεπίσημα. Αυτός που έβαλε τον πρώτο γκολ φέτος. Και στο τέλος θα κάνουμε δικλήρωση για να δώσουμε τις τέσσερις διπλές προσφορά της Στοίχημανς. Στοίχημανς, την οποία μπορείτε να παίζετε κάθε μέρα, όλη μέρα. Στοίχημα με πάρα πολλές επιλογές, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε τένις, είτε οτιδήποτε προτιμάτε, είναι από την στοίχημα.gr και με cash out και με live στοίχημα. Όλες οι επιλογές από την στοίχημαν.gr. Και τώρα που είπε στοίχημαν, να πούμε ότι έχουμε προσφορά από την στοίχημαν. Βεβαίως, τέσσερις προσκλήσεις για το match με την Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Έχουμε βάλει, έχουμε θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ποιος έβαλε. Δεν με άκουγε. Είναι εδώ νοερά, ωραία. Και πνευματικά δεν είναι. Το είπε. Όχι, δεν το είπα. Δεν πειράζει. Για πες, για πες. Τέλο πάντων, στείλτε 54-526. Α, μάλιστα. Το είπε και αυτό. Όχι, για πες. Ορίστε. Το είπε, ρε παιδιά, το είπε και με τον FM γεννό το μήνυμά σα. Ποιο έβαλε τον πρώτο γκολ. Να το θυμίσουμε. Και στο τέλο θα έχουμε την διπλή πρόσκληση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για περίπου μία μισή ώρα ακόμη. Δεν έχουμε μπει στι μέσα σελίδε. Για περίπου δύο. Εκπομπής. Καταλαβαίνω. Γιατί είναι συνήκο, 1 και 20 είναι. Ναι, 1 και 17 από ό,τι βλέπω εδώ. Άρα περίπου 2, όχι περίπου 1,5. 1,5 ώρα είναι ακόμη. Τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μονίμως. Καθόλου. Μισό άδειο. Ίσα-ίσα, ξέρεις πόσο αισιόδοξος άνθρωπος είμαι, φύση. Φαίνεται ξεκάθαρα. Τι γίνεται, για πες τώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε στην πορεία τον Λιμιό να μιλάει στον Σταύρο Κόλκα. Νομίζω στο επόμενο ημίωρο θα τον έχουμε έτοιμο βεβαίως. Και Ράσβαν Λουτσέσκου έχουμε. Για το χθεσινό φιλικό θέλουμε να σταθούμε κάπου ιδιαιτέρως. Θέλεις να σταθείς εσύ κάπου ιδιαιτέρως. Στο χθεσινό φιλικό. Ναι. Κοίταξε, εγώ σου λέω αυτό που είπε Λουτσέσκου δεν. Δεν με βρίσκει απέναντι. Δηλαδή, το ότι χθες το φιλικό έτσι όπως εξελίχθηκε, βγήκε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είμαστε στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ζέστη. Είχε το μεσημέρι 30 βαθμούς. Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολη άπνοια, κατάσταση. Ήταν ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Και όπως είπαν και τα παιδιά στο βίντεο, ότι είναι πιο δύσκολο να τρέχεις και να προπονήσεις με τον ήλιο φυσικά. Και να έχει πάρα πολύ ζέστη. Φυσικά. Ενώ την Τρίτη το βράδυ θα είναι 8.30 ώρα, θα έχει πέσει ο ήλιος. Ναι, μεν θα έχει ζέστη, okay. Έτσι. Θεωρητικά πάρα πολύ. Αλλά είναι διαφορετικό το να όλοι προσπαθιάσουν να είναι κάτω από τον ήλιο. Προέκυψε ένα παιχνίδι φιλικό. Έτσι να γίνει λίγο ειδικό ειδικών και λόγω του καιρού και της ζέστης τέλος πάντων και λόγω του ότι οι Ολλανδοί ήταν και λίγο, ξέρω εγώ, νευρικοί. Ναι, δεν ξέρω, ήρθαν λίγο για να κλωτσούν. Ευέξαπτοι. Οκ, είμαι στο πρόγραμμα είναι γι' αυτό. Για μένα ήταν καλό, αν δεν προκύψει και θέμα με τον Βαρέλα, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί από μια τέτοια φάση ουσιαστικά ο Βαρέλα. Στο 43 ο Βαρέλα, έτσι ακριβώς, ναι. Δέχτηκε ένα χτύπημα στην έξω πλευρά του τετρακέφαλου. Το οποίο φάνηκε να του δημιουργεί αιμάτωμα, το οποίο τον δυσκόλευε στον βηματισμό. Έχουμε γίνει τώρα εδώ ειδικοί. Και αναγκάστηκε να αφήσει τη θέση του στον Μιχόγεβιτς. Γενικά, χθες, άμα το δεις από πάρα πολλές πλευρές, δεν πήγε καλά το πλάνο του Λουτσέσκου με την έννοια ότι ήθελε να δώσει 90 λεπτά στους θεωρητικά βασικούς. Χάνει τον Βαρέλα στο 43. Έτσι. Mm-hmm. Που, όπως είπες και εσύ, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Βέβαια θα κάνει εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη με την επιστροφή της ομάδας και ο Λουτσέσκου είπε ότι ο Βαρέλα είναι παλικάρι το οποίο δεν μασάει από τέτοια εντός εισαγωγικών και ότι σε 2 με 3 ημέρες θα είναι σύντομα κοντά μας. Χάνει τον Πέλκα, έτσι, με την έναρξη του δευτέρου μέρους γιατί δημιουργείται έτσι μια σύραξη από τα σκληρά μαρκαρίσματα από την ένταση που υπάρχει στο γήπεδο. Άρα ο διαιτητής ζητάει να βγει ο Πέλκας και ο άλλος και αντί του Πέλκα ρίχνει τον Ουάρντο. Ο Πέλκας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή βεβαίως είχε σερβίρει δις, έτσι είχε και τις δύο ασίστ και στον γκολ του Μάτους και στον γκολ του Πρίγιοβιτς. Γενικώς ήταν κομβικός ο ρόλος του στο παιχνίδι, αλλά ο Λουτσέσκου βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Πέλκα και να βγάλει το 90 λεπτό. Ήταν η ζέστη τέτοια. Γενικά δεν πήγε καλά το. Ναι, και δεν είναι. Η πρόβα τζενεράλα. Το λέγαμε εδώ με τον Σταύρο, μπράβο, ότι η πρόβα τζενεράλα δεν το λες αυτό το παιχνίδι. Γενικά ο ΠΑΟΚ έδωσε μια σειρά φιλικών
κάποια με λίγο πιο δυνατούς αντιπάλους, κάποια με λίγο έτσι πιο όχι τόσο δυνατούς τέλος πάντων. Ξαναλέω ότι η προετοιμασία αυτή η οποία ολοκληρώθηκε και πλέον η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία ήταν πολύ διαφορετική από άλλες. Έτσι νομίζω εγώ, στη λογική ότι ναι μεν υπήρχαν καινούργια πρόσωπα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι ενσωματώθηκαν λίγο πιο αργά και όλα αυτά, μπορεί να είχε δύο στάδια, να χωρίστηκε σε δύο στάδια, αλλά ξέραμε πάνω κάτω τι έχουμε να δούμε. Δεν ήταν όπως άλλες φορές που μπορεί να υπήρχαν αλλαγές, τροποποιήσεις, ξέρω εγώ, 4-5 θέσεις ανοιχτές. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Όχι, δηλαδή, ήταν πολύ από την αρχή της προετοιμασίας ξέραμε, ναι, ξέραμε ότι ουσιαστικά εκτός απροόπτου η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τη Βασιλεία θα είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, στο τελικό του κυπέλλου πάνω κάτω. Δηλαδή, όταν λέω εκτός εκλογιστικού πρώτου, εννοώ να ερχόταν μια πρόταση 10 εκατομμυρίων για τον Πέλκα. Ή να ερχόταν μια πρόταση επίσης τέτοια για τον Πρίγιοβιτς, λέω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είχαμε να περιμένουμε πολλά καινούργια πράγματα. Έτσι, από τους καινούργιους η αλήθεια είναι ότι υπήρχε παίχτες, δηλαδή είδαμε τον Ζαμπά, ωραία, είδαμε κάποια πράγματα. Από το Χατσερίδη δεν είδαμε αυτά που περιμένουμε, αλλά τα λέγαμε και χθες για το Χατσερίδη, ότι ωραία ρε παιδιά όλα αυτά, ο Χατσερίδης, ναι, αλλά είναι και ένα παιδί που είναι 96. Κορμί, αυτό το πράγμα ψηλό, σώμα έτσι, το οποίο θέλει χρόνο να λυθεί. Εδώ λέμε για τον Μάτος, έτσι, για τον Σάχοφ, που τον λες πιο, πιο εύκολο κορμί συγκριτικά με αυτό του Χατσερίδη. Εννοείται ότι θέλει χρόνο. Μπορεί να μην είναι 96 και ο Σάχοφ, αλλά και αυτός είναι τέτοιος παίκτης. Ναι, είναι παίκτης που θέλει χρόνο, που σιγά σιγά μπαίνει στο κλίμα και σε ρυθμό αγωνιστικό. Σημείωσε ο Σταύρος με αφορμή τον Μάτος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα παιδιά που είναι 20, 21, 19 χρονών και τώρα κάνω ας πούμε προετοιμασία και ξέρω εγώ. Δηλαδή, ο Λιμιός που είναι πιο μικρός, είδες ότι χθες σε κάποια φάση που δεν του βγήκε ένα sprint, άφησε τη φάση, τσατίστηκε. Δηλαδή, προσπαθώ να εξηγήσω ότι έχει παίχτες έμπειρους. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι σε φάση να ξέρουν τώρα που μιλάμε μέσα Ιουλίου, με τέλη Ιουλίου που θα ξεκινήσει η σεζόν και τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, σε τι φάση είναι το κορμί τους. Προφανώς και δεν είναι στο 100%. Και ξέρουν και να προσέχουν το κορμί τους, όπως είναι μια τέτοια περίπτωση ο Μάτος, έτσι, που ξέρει ότι θα το πάει στο ρελαντί και κάποια στιγμή θα φορτσάρει όταν θα πρέπει να φορτσάρει. Έτσι, ναι. Είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε κάποια ηλικία και έχουν μάθει να ελέγχουν το κορμί τους και το πόσο και αν θα φύγουν. Για μένα αφήνονται. Σου λέω, από τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω, εκτός απροόπτου, ξέρουμε τι έχουμε να δούμε. Το θέμα και το ερωτηματικό είναι το πώς θα είναι οι Ελβετοί. Εμείς έχουμε στο νου μας μια ομάδα η οποία αλλάζει και όντως αλλάζει γιατί φύγανε σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Θα τις έρθουν άλλοι, ή μάλλον τις έχουν έρθει άλλοι. Δεν τα έχει πάει καλά στα φιλικά μέχρι τώρα. Ωραία. Και βάζοντας τα κάτω, λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα να φανεί μέσα στο γήπεδο. Γιατί για μένα το να ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις, προσπαθείς και το παλεύεις, βγάζεις μια άκρη και μπαίνεις στο γήπεδο να το αντιμετωπίσεις. Όταν είναι λίγο ερωτηματικό, γιατί η Βασιλεία είναι ερωτηματικό, είναι λίγο παραπάνω ζώρικο, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Έτσι, προφανώς και ο Λουτσέσκου με τους συνεργάτες του και με το σκάουτινγκ που θα έχουν κάνει και βλέποντας κάποια πράγματα από τα φιλικά και γνωρίζοντας προφανώς ξεχωριστά στοιχεία για τον καθένα από τους, έστω και τους καινούριους παίκτες της Βασιλείας. Σίγουρα έχουν μία εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι η καλή που ενδεκάδα. Αντίστοιχη εικόνα έχει και η Βασιλεία για τον ΠΑΟΚ, έτσι, και από τα φιλικά που έδωσε. Και η αλήθεια είναι ότι η καλή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Πέρσι δεν είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε στην Ευρώπη αυτή την καλή ενδεκάδα. Την είδαμε μόνο σε μεγάλα μάτια. Η ενδεκάδα που κούμπωσε, δούλεψε αυτή, και απέδωσε, έτσι. Αυτή που είναι να παίξει την Πέμπτη, τέλος πάντων. Μπράβο. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ενδεκάδα αρκετά υψηλού επίπεδου. Δεν ξέρω αν είναι μια ενδεκάδα επίπεδου. Έτσι. Ναι, αν είναι μια ενδεκάδα επίπεδου ομίλων Champions League. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι μια ενδεκάδα ή τέλος πάντων αυτοί οι παίχτες και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και με τη χημεία που έχουν μεταξύ τους και με την ποιότητα που έχουν ατομικά και ομαδικά. Νομίζω με τις συνεργασίες, τους αυτοματισμούς που βγάζουν ακριβώς, στο γήπεδο. Σε αυτό το επίπεδο ομάδων, δηλαδή σε επίπεδο ομάδας Βασιλείας, σε επίπεδο ομάδας. Πες κάποιο τη επόμενη που να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ να περάσει. Δυναμό Κιέβου κάπου που είναι να βγει, που είναι πιθανό. Ποιες άλλες είναι τώρα που προσπαθώ να θυμηθώ. Ναι, σε επίπεδο επόμενων αντιπάλων. Ναι.
Okay, δεν είναι επίπεδο ομάδας που θα πάει να παίξει με Premier League και θα την κοιτάξει στα μάτια. Okay, εκεί θα έχει πρόβλημα. Αλλά με αυτές τις ομάδες, εγώ νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και με την ομοιογένεια που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, έχει την ικανότητα να τις αφήσει πίσω αυτές τις ομάδες. Σε πρώτη φάση τη Βασιλεία, και να δούμε ποια θα είναι μετά, αν καταφέρει να την περάσει. Είναι σημαντικό, παίζει μάλλον σημαντικό ρόλο ο κορμός. Έτσι και ο ΠΑΟΚ τον διατήρησε, τον έχει και με αυτόν δουλεύει. Τον είδαμε και χθες. Εγώ πιστεύω ότι αν δούμε, θα δούμε μία αλλαγή. Αν και πάλι θεωρώ ότι αυτή η ενδεκάδα που παρουσιάστηκε χθες και είδαμε στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αυτήν θα δούμε και την Τρίτη. Ενδεχομένως οι αλλαγές να είναι συγκεκριμένες, που και πάλι νομίζω ότι τις γνωρίζουμε πάνω κάτω τις αλλαγές, έτσι. Δεν θα δούμε λίγο Ζαμπά, πιστεύεις? Πιθανό. Εγώ δεν το αποκλείω, το δούμε και βασικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Και το εξηγώ γιατί ο Λιμιός είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά και χθες το είδαμε, είναι στιγμές που του λείπει αποτελεσματικότητα και σε αυτά τα παιχνίδια θες αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο επηρεάζεται, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αφήσει πίσω του, αλλά είναι ακόμα μικρός, επηρεάζεται από μια κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αν δεν του βγει κάτι. Ναι, πήγα να κάνω δύο τέλος πάντων εφορμήσεις ή δύο σέντρες, δεν μου βγήκανε καλά και επηρεάζομαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να το διορθώσει. Νομίζω δεν ξέρω Ζαμπά πώς είναι. Νομίζω χθες δεν του βγαίνει ένα κοντρόλ. Έτσι, κάνει ένα κακό κοντρόλ. Και ήταν κάπου μετά το 60. Και νομίζω 70, παρατάει τη φάση. Του βγήκε και η κούραση, σταμάτησε να τρέχει. Νομίζω ήταν ο Λιμιός, αν δεν κάνω λάθος. Και σηκώνει το Λουτσέσκου και του φωνάζει ότι το λάθος σου θα πρέπει να το διορθώσεις μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Θα πρέπει να τρέξεις να διορθώσεις το λάθος. Δεν το παρατάς. Έκανα το λάθος, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Λιμιός, γιατί χθες ο Λουτσέσκου έκανε παρατηρήσεις. Ναι, μεν τελευταίο φιλικό παιχνίδι, όπως είπε και ο Σταύρος, περισσότεροι έχουν το μυαλό τους να γυρίσουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους. Έτσι, το δύσκολο διάστημα της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε. Οπότε, άντε ρε παιδιά, πώς είμαστε εμείς τελευταία μέρα πριν την άδεια? Μία ακόμη εκπομπή, μία ακόμη βάρδια, να φύγουμε, ναι, να πάμε να ξεκουραστούμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι και οι ποδοσφαιριστές, έτσι είναι και η τελευταία μέρα της προετοιμασίας και το τελευταίο φιλικό, ότι περισσότεροι τους έβγαινε έτσι μία κούραση, μία ένταση, ένας εκνευρισμός. Είναι λογικό και επόμενο, δηλαδή στο τέλος ομάδος δεν δικαιολογείται να έχει τέτοια νεύρα και τέτοια έκρηξη για ένα πέναλτι σε φιλικό. Και γι' αυτό τα άκουσε και ο Μάτος. Κόλλησε τα μούτρα στο διαιτητή. Ναι, γι' αυτό τα άκουσε και ο Μάτος. Okay. Και για το πέναλτι και για την αντίδραση του και τη συμπεριφορά του. Γενικώς, χθες ο Λουτσέσκου δεν τους χαρίστηκε. Αν και τελευταίο φιλικό καταλαβαίνει και εκείνος ότι ναι, μεν το μυαλό τους δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα και να είναι στο παιχνίδι 100%. Αλλά τα έχωσε και στο Λιμιό για την αντίδρασή του. Τα έχωσε και στον Γκάνιας που σταμάτησε τη φάση, φώναζε για φάουλ, έδωσε την κατοχή στον αντίπαλο, μπήκε τον γκολ. Έτσι, mm-hmm. Ξαφνικά βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, ενώ δεν είχε απειληθεί μέχρι εκείνο το σημείο, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάσαι στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, μια καθαρή φάση στο ξεκίνημα. Στο 5 με τον Γκάνιας, από πούλημα της μπάλας. Ναι. Δηλαδή, έδινε το πλεονέκτημα, το δικαίωμα στον αντίπαλο, μόνο μέσα από δικά σου λάθη. Mm-hmm. Γιατί για να πάρουν κατοχή, να παίξουν ορθολογικό ποδόσφαιρο, να έχουν ανάπτυξη από πτέρυγες, από τον άξονα, δεν το έβλεπες χθες. Ο ΠΑΟΚ ανέβαινε καλά. Είναι σημαντικό το να είναι καλά ο Βαρέλα. Γιατί και ο Βαρέλα ανήκει σε αυτό που λέγαμε. Βαρόμετρο. Ανήκει σε αυτό που λέγαμε και χθες, που έχει να κάνει με τις τριάδες και με τον τρόπο λειτουργίας των πλευρών, ας πούμε, για παράδειγμα. Επειδή ο Μάτος, εγώ δεν ξέρω αν στα πρώτα παιχνίδια θα είναι καλά. Υπάρχει μια φάση χθες που κάποιος έχει φύγει στην πλάτη της άμυνας από τα δεξιά. Από τα δεξιά του ΠΑΟΚ, ναι, σωστά. Και με το που έρχεται ο Βαρέλα επάνω του, η φάση έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει η φάση. Δηλαδή, αυτό που λέμε για την ομοιογένεια, η συνεργασία. Ο Βαρέλα ξέρει ότι ο Μάτος αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%, ρε παιδί μου. Ωραία. Και να σου πω λίγο κάτι. Εγώ, άμα ήμουν Βασιλεία, θα χτυπούσα στα δύο άκρα του ΠΑΟΚ. Έτσι θα προσπαθούσα να χτυπήσω, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Που έτσι κι αλλιώς και η Βιερίνια και ο Μάτος ψηλά παίζουν και ανεβαίνουν. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Βαρέλα, ναι, το να είναι εκεί και να είναι καλά, είναι πολύ. Εμένα τουλάχιστον φαίνεται πολύ σημαντικό. Σου θεωρητικά δίνει μια πάντα. Σου δίνει μια ασφάλεια, έτσι. Σου δίνει μια ασφάλεια πίσω. Ναι. Τώρα που είπες για τα άκρα, νομίζω ότι εκεί στόχευαν όλοι οι αντίπαλοι και πέρσι, έτσι. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τους προπονητές που φιλοξενήσαμε, με τους αντιπάλους που φιλοξενήσαμε, όλοι είχαν να λένε για τα άκρα του ΠΑΟΚ.
για το πόσο όθηση και πόσο δημιουργικός είναι ο ΠΑΟΚ με ανάπτυξη από πίσω, από τα μπακ του, και πώς πρέπει μια ομάδα να μπλοκάρει, να εγκλωβίσει τα άκρα, να μην ανεβαίνουν, να μην κάνουν επελάσεις σε όλη την πλευρά, προκειμένου να κάνουν το παιχνίδι τους. Αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό και η Βασιλεία, αν έχει διαβάσει, αν κάνει το απαραίτητο σκάουτινγκ στην ομάδα του Δικεφάλου, θα στοχεύσει πάνω σε Μάτους και Βιερίνια. Ναι. Αλλά εκεί θέλεις καλό Βαρέλα, έτσι, σε συνεργασία με τον Κρέσπο. Ότι μπορεί να στοχεύεις δεν σημαίνει ότι μπορεί να το πετύχει. Καλά, εννοείται. Δεν σου βγαίνουν. Το τι σχεδιάζεις πριν από το παιχνίδι και το τι σου βγαίνει μέσα στο παιχνίδι είναι σαφώς άλλο θέμα και άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις προσκλήσεις. Πάμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τέσσερις διπλές έχουμε. Τέσσερις διπλές, ακριβώς. 54-5-26. Ονοματεπώνυμο. Κενό και το 54-5-26 το ονοματεπώνυμο. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το πρώτο γκολ ανεπίσημο για τη σεζόν 18-19. Ποιος άνοιξε λογαριασμό στα γκολ, έτσι, αν και ανεπίσημα. Καλά τα πάτε περισσότεροι. Έχει κάτι λαθέρ. Έχει, ναι, κάτι λαθέρ έχει. Έρχονται, κάτι τούβλα έρχονται. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Δηλαδή λένε έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε και πρόβλημα ενοχλήσεων. Δηλαδή στα δύο πρώτα φιλικά δεν είχε παίξει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, έτσι. Εντάξει. Τελικά, ναι, φίλε, 109, εσύ εκεί κάπως μου τα στραβώνεις. Ναι, ναι. Αρκετοί το έχετε βρει και δεν είναι και κάτι πολύ δύσκολο. Okay. Δεν είμαι τσομπατζόλο εδώ πέρα να πετάμε τώρα ποιος έβαλε γκολ στο πρώτο φιλικό το 2011. Ναι, ναι, ναι. Okay, ναι. Εδώ δύσκολο, εύκολα πράγματα. Ναι. Εδώ πάμε στα πιο εύκολα. Αλλά πριν δύο εβδομάδες. Ναι, δηλαδή. Μην πετάτε τώρα κοτρώνες. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, alter ego μαζί μας. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και γαμπριάτικα κοστούμια στην alter ego. Και στο κέντρο πλέον, στην Παύλου Μελά 36 και στο alterego-fashion.gr και τα καταστήματα δυτικά στην Ευκαρπία και ανατολικά στην Καλαμαριά. Ο Πάλας είναι μαζί μας. Φρεσκοψημένο ψωμί κάθε μέρα, γλυκά, σιροπιαστά, παγωτά, τούρτες, όλα αυτά. Είναι στα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Πάλας και στην Νεάπολη και στην Πολύχνη τα δύο καταστήματα του Πάλα. 23-11-241-508 www.anadomo-ανακαίνιση.gr ή Αναδομό μαζί μας δεύτερη ώρα για ανακαίνιση οποιοδήποτε δωματίου θέλετε ή και ολόκληρου του σπιτιού, για το πιο σημαντικό με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει με τους καλύτερους τεχνικούς σε συνεργασία με την Αναδομό. Οφτίκας, πλακάκια και είδη γηινής, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πλέον και με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου από 5 με 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτά για τη δεύτερη ώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Και θα πρέπει να σταθούμε βεβαίως και σε μία απάντηση από τον όμιλο των επιχειρήσεων του Ιβάν Σαββίδη, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν. Δεν νοιάζει τον πάκο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε έτσι μία αναφορά για το. Γιατί πάει δικαστικό. Να κάνουμε αναφορά στο τι λέγεται όμως. Πάει δικαστικό το θέμα βεβαίως. Και στη συνέντευξη Ζαμπά στην Βραζιλία. Αλλά θα έρθουμε με ηχητικό, έτσι, με μία συνέντευξη στον Σταύρο Κόλκα. Μία συνέντευξη η οποία έγινε, πραγματοποιήθηκε πάνω στην Ολλανδία για λογαριασμό του Λίμπρο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Πες τι. Πες. Αυτά που σου έλεγα πριν. Ναι. Σου έλεγα ότι έχουμε τώρα συνέντευξη Σάχοφ, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις το 24. Mm-hmm. Έχουμε συνέντευξη Ζαμπά. Πρέπει να ακούσουμε Λουτσέσκου. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, Νίκο, την ανασκόπηση της προετοιμασίας και να σταθούμε σε παίκτες. Έχουμε 45 λεπτά μπροστά μας. Με το Σάχοφ, ρε παιδιά, πόσο να ασχοληθώ δηλαδή. Για πες μου λίγο. Μέχρι. Με το Σάχοφ πώς να ασχοληθούμε δηλαδή. Έχει πει ότι. Έχει πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, και έχει πει, ας πούμε, ότι. Θα σταματήσω το ποδόσφαιρο όταν πάψω να βελτιώνομαι, είναι ο τίτλος. Ωραία. Δεν σου λέει κάτι. Έχει αυτό. Ακόμα, βελτιώνεται. Έχει βελτιώσει τα αγγλικά του σε πρώτη φάση. Ναι, όντως, στα αγγλικά την έκανε. Βεβαίως, όπως μας. Ναι, δεν μιλάει ελληνικά ακόμη ο Σάχοφ. Ναι, ρε. Λέω ότι στην αρχή μιλούσε μόνο ουκρανικά ο άνθρωπος. Ναι, τώρα μαθαίνει αγγλικά και αυτός και ο Μάτος και ο Ζαμπά ξεκίνησε. Γενικώς υπάρχει έτσι μια διάθεση για επικοινωνία στα αγγλικά. Σπάνια συνέντευξη, να σου πω την αλήθεια, έτσι, γιατί όταν μιλάμε με τον. Πόσες φορές έχεις ακούσει τον Σάχοφ να μιλάει ή έχεις διαβάσει συνέντευξη του Σάχοφ? Ο Σάχοφ, ο οποίος είναι μια αποκάλυψη βεβαίως στα μπουζούκια. Γενικά, ο Σάχοφ είναι και η φωνή του τέτοια που δεν ακούγεται. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε βεβαίως στο ΠΑΟ 24 η συνέντευξη του Ευγέν Σάχοφ στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Νωρίτερα ακούσατε
τον Δημήτρη Λιμιό να μιλάει στον Σταύρο Κόλκα για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4. Αναλύσαμε και σταθήκαμε στα σημαντικότερα κομμάτια της συνέντευξης του Λιμιού στον Σταύρο και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σταθούμε αντίστοιχα και σε αυτά του Ευγέν Σάχοφ, ένας από τους πιο low profile παίκτες που υπάρχουν, ένας παίκτης ο οποίος δεν κρύβει έτσι την, όχι ακριβώς δυσαρέσκεια, θα ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής, έτσι νομίζω ότι οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή και να ρωτήσετε που δεν έχει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής, που δεν είναι βασικός, θα σας πει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι θα ήθελα να αγωνίζομαι περισσότερο, παλεύω σαφώς γι' αυτό και από εκεί και πέρα είναι βεβαίως στη διάθεση του προπονητή που θα με χρησιμοποιήσει. Ο Σάχοφ, ο οποίος μιλάει βεβαίως και για τα όσα έγιναν πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι μια παράξενη χρονιά για εκείνον, έτσι μακριά από την Ουκρανία, έζησε περίεργες καταστάσεις, βίωσε περίεργα συναισθήματα μετά τα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μερικές φορές δεν ξέρεις τι να περιμένεις στην Ελλάδα, σημειώνει ο Σάχοφ, δουλεύεις πολύ και στο τέλος μπορεί να χάσεις στόχους από πράγματα που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό σε απογοητεύει. Τώρα όμως καταλαβαίνω την κατάσταση και δουλεύω για να πάρουμε πίσω αυτό το οποίο μας πήραν. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θέλουν να σταθούν πάρα πολλοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως αναλώθηκαν εντός εισαγωγικών με το να μιλάνε για το τι έγινε πέρσι στο πρωτάθλημα, για το πώς έχασαν τον τίτλο. Αυτό το οποίο κρατούν και κυρίως οι ξένοι που ήρθαν αντιμέτωποι με μια έτσι, όχι και τόσο οικία κατάσταση, έτσι με μια παράξενη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι να πάρουν εντός εισαγωγικών το αίμα τους πίσω και να παλέψουν φέτος για το πρωτάθλημα. Θέλω να παίζω περισσότερο, είπε ο Σάχοφ, το είπαμε και πριν, αλλά σκέφτομαι θετικά. Είτε παίζω βασικός, είτε έρχομαι από τον πάγκο, είναι πολύ σημαντικό να μπαίνω μέσα και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Στέκεται και αυτός βεβαίως στον κορμό που υπάρχει από πέρσι, έτσι, σε ένα σύνολο παικτών το οποίο δουλεύει σκληρά από πέρσι και φυσικά στον προπονητή, ο οποίος είναι κοινός παρονομαστής της περσινής με την φετινή σεζόν. Στο ποδόσφαιρο, λέει, έχει μια πολύ ωραία τάκα που θέλω να σταθώ. Υπάρχει ένας κανόνας. Είσαι καλός αν στο τελευταίο μάτς έπαιξες καλά. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι επειδή έπαιξες καλά την περασμένη σεζόν, κάτι ανάλογο θα γίνει και την επομένη. Τι λέει, ρε φίλε. Ευγένης Ακοφέλιο. Γιατί κοροϊδεύεις τώρα, ρε Σινίκο. Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι. Γιατί κοροϊδεύεις. Εμένα τώρα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ψήθηκες τώρα με αυτό. Γιατί να σου πω κάτι. Δεν φωτογραφίζει λίγο την κατάσταση με Κάνιας. Όχι ότι λέει κάτι για τον Κάνιας. Όχι, όχι. Να το όχι, θέμα, όχι, το έβγαλε. Όχι, 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 όχι. Περίμενε. Θέλω να σου πω ότι πάνω σε αυτή την ατάκα δεν μπορείς να βρεις τον Κάνιας. Ότι έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στον τελικό κυπέλου. Ναι. Και βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη διάθεση ξεκίνησε έτσι την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Και σου λέει ο Κάνιας ότι είσαι καλός αν στο τελευταίο ματς έπαιξες καλά. Ξεχνάμε τι έγινε όλη την υπόλοιπη σεζόν. Γιατί ο ρόλος του Σάχοφ ήταν κομβικός, έτσι. Σε πολλά παιχνίδια. Ναι, ναι. Δηλαδή, okay. Είναι αυτό που λέμε, το ότι τι σου δίνει ο άλλος αναλογικά με το χρόνο και το ρόλο που πήρε, έτσι. Δεν μπορείς, δηλαδή, να βάλεις τον Σάχοφ και να το συγκρίνεις με τον Μαουρίσιο, έτσι. Σίγουρα όχι. Καταρχάς, είναι άλλοι παίχτες, έχουν άλλο ρόλο. Εγώ νομίζω ότι ο ρόλος που έχει ο Σάχοφ, mm-hmm. Το να έρχεται από τον πάγκο. Του ταιριάζει ενδεχομένως. Του ταιριάζει. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι έτσι είναι αρκετά λειτουργικός. Μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Αλλά έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Σάχοφ, ο οποίος έχει πάρει από κοντά τον Χατσερίδη, με την έννοια ότι μιλούν την ίδια γλώσσα και από τη στιγμή που ο Χατσερίδης δεν μιλάει αγγλικά, δεν μιλάει και ελληνικά, ο Σάχοφ αναγκάζεται πολλές φορές να κάνει τον μεταφραστή του Χατσερίδη. Ρωτήθηκε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου και για το τι να περιμένει και εκείνος βεβαίως, αλλά και εμείς από τον Χατσερίδη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ξέρω τόσο καλά, γιατί ήμασταν αντίπαλοι, λέει. Ωστόσο, ως ποδοσφαιριστής έχει μεγάλη εμπειρία, έπαιξε χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως τη μεγαλύτερη της Ουκρανίας. Έχει παιχνίδια στο Champions League, αλλά από εκεί και πέρα θέλει χρόνο και να προσαρμοστεί, αλλά και να καταλάβει την φιλοσοφία της ομάδας.
Ο Σάχοφ, ο οποίος μοιάζει απόλυτα ευχαριστημένος βεβαίως με τη ζωή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι όλα πολύ καλά και εντός ομάδας και φυσικά στην πόλη. Μόνο καλά πράγματα έχω να πω και για τον ΠΑΟΚ και για την Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως δεσμεύτηκε ότι θα μάθει νέο ελληνικό τραγούδι, γιατί φέτος στη φιέστα του ΠΑΟΚ τραγούδισε το Ξημερώματα, έτσι. Το ήξερε όλο. Φαντάζομαι, Φουρέιρα. Οπότε το ρωτάει εδώ ο Δημήτρης. Του χρόνου τι θα πεις. Πρέπει να μάθω κάτι καινούριο, ε. Θα γίνει και αυτό. Οκ. Okay. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και από τον Ευγένη Σάχοφ. Νομίζω ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς επειδή είναι πολύ low profile και δεν ανοίγεται πολύ και δεν γνωρίζουμε εύκολα πτυχές του χαρακτήρα του, μας αρέσει μέσα από τις συνεντεύξεις του να τις ξεδιπλώνει και να τον διαβάζουμε εντός εισαγωγικών και εμείς καλύτερα. Πριν πάμε να ακούσουμε τον Λουτσέσκου και τα όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό φιλικό, μετά το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, έτσι, φιλικό στο οποίο έπαιξαν οι θεωρητικά βασικοί, τι κρατάει ο Λουτσέσκου, τι περιμένει με Βασιλεία και βεβαίως πώς αξιολογεί την προετοιμασία. Τα λέει όλα στη συνέντευξή του στην Νόβα βεβαίως. Να πούμε ότι εσείς στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας μέχρι και τις 3 η ώρα. Σας ρωτάμε λοιπόν για να κερδίσετε 4 προσκλήσεις για το μάτς με την Βασιλεία. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Στο πρώτο φιλικά λογικά θα ανατρέξετε όσοι πήρατε βοήθεια, έτσι, ή όσοι σπεύσατε για βοήθεια. Και το στέλνετε στο 54526 FM κενό. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Λουτσέσκου. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ και όσα είπε χθες μετά το τέλος του φιλικού. Αυτό ήταν και το φινάλε. Οι σκέψεις του καταρχάς για τον αγώνα και αν θα ήθελα να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε και χθες γενικότερα για την προετοιμασία. This was the finale of our pre-season. Your thoughts and if you want to add some things to what we mentioned also yesterday. Your thoughts about the game, Amy? The game was very, very strong, very hard, very good, very good. I like a lot because was intensity, were nerves. We came up through this period of preparation and I liked because we finished with such a game. It was a little bit risky, but in any case waked up our focus and reactions. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πραγματικά ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα, είχε πάρα πολλά νεύρα, ήταν δυνατός στις μονομαχίες, μου άρεσε αυτό, νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι και για να μας ξυπνήσει όσον αφορά το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. And I like difficult, very difficult conditions with this hot at this hour. But I like the involvement of the players. Yes, it's true that being at the end of the stage and being tired, we made some mistakes. We didn't score from all these opportunities, and we lost two easy balls that could have created one was goal and the other one was penalty. Then we have to pay attention, but. In any case, after these days of rest, we'll be fresh and we are okay. Δύσκολες συνθήκες, δεδομένου της ζέστης, της ώρας που παίξαμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τις ευκαιρίες, αλλά δύο λάθη μπορούσαν να μας κοστίσουν. Το ένα μας, στο ένα δεχτήκαμε τον γκολ και το άλλο είχαμε το πέναλτι, το οποίο έχασε ο αντίπαλος. Μετά από τις μέρες που θα έχουμε σε διακοπή και την επιστροφή μας, νομίζω ότι θα είμαστε όμως πολύ εντάξει στις αντιδράσεις μας και στην φρεσκάδα μας. Παράληψή μου, γιατί η προτεραιότητα έχει πάντα υγεία. Αν ξέρει κάτι περισσότερο για το θέμα του Φερνάντο και αν είναι κάτι που ανησυχεί γενικότερα. The priority is always the health. They want to ask about Varela, if you know about his situation. He received a kick, a strong kick, but we hope that everything will be okay in next 2-3 days. Δέχτηκε μια κλωτσιά και ελπίζουμε ότι θα είναι okay στις 2-3 επόμενες μέρες. Είδαμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα χθες, μια εντελώς διαφορετική ομάδα σήμερα. Οι σκέψεις του αναφορικά με την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση αφορούν ξεκάθαρα ως προτεραιότητα κάποια από τις δύο ή ένα μείγμα αυτών των δύο. A completely different squad yesterday and completely different today. Though your plans for the game, in which way? The persons, yes. And the players that we will see facing Basel will be from this group, from the yesterday's group or a mixture? You know very well what you should ask me. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να με ρωτήσετε. Οκ, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Βλέποντας τον... I said yesterday that the main group would play today, mm-hmm. but
It is a possibility that from that group of yesterday, one or two players to be inside of us. Χθες είπα ότι το group το οποίο έπαιξε σήμερα θα υπολογίζεται περισσότερο, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ένα-δύο παίκτες από το χθεσινό δεν θα βρίσκονται σε αυτό. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με κάτι εξωαγωνιστικό. Βλέποντας και πριν από λίγο ότι έγινε αποδέκτης πολύ μεγάλης αγάπης από τον κόσμο και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαρκώς και καθ' όλο το διάστημα της προετοιμασίας της ομάδας εδώ. Πώς τον κάνει να νιώθει, αν τον γεμίζει περισσότερη ευθύνη, αν τον γεμίζει ικανοποίηση και κουράγιο για τη συνέχεια. They want to finish with something out of the football. They saw you receiving a lot of love all this pre-season. Also people today taking photos with you. Does this give you a bigger responsibility or gives you courage and confidence to continue like this? Always is a huge responsibility on the shoulders of a coach. Πάντα υπάρχει μεγάλη ευθύνη στις πλάτες ενός προπονητή. This happened everywhere as I coached and this happened last year, this is this year, but this is our job. Αυτό συμβαίνει κάθε χρονιά στην οποία δουλεύω σαν προπονητής, το να παίρνω αυτό το βάρος. Συνέβη πέρσι, συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι το βάρος της δουλειάς μας. Then we are in front of a new season. We start with this very nice games in Champions League for qualification for group stages. I believe that is the most beautiful thing that could have a coach as a... Έχουμε μια καινούργια σεζόν να ξεκινάει με δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος τρόπος για να ξεκινήσει μια χρονιά. Then from my point of view, I am waiting forward to prepare the game against Basel, to play against Basel, because as I said yesterday, is a team with experience and when you have these games in front of you, you'll put out the best. Έτσι, από τη μεριά μου, περιμένω πώς και πώς το να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε, το να παίξουμε το παιχνίδι απέναντι στη Βασιλεία. Γιατί όταν περιμένεις τόσο πολύ και προετοιμάζεσαι καλά, μπορείς να βγάλεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Emotions, feelings, reactions, concentration. Συναισθήματα, αντιδράσεις, συγκέντρωση. Τα είπα όλα, Λουτσέσκου. Νομίζω ότι εγώ πρέπει να σταθούμε περισσότερο σε αυτό που είπε, ότι το γκρουπ που είδαμε χθες, το γκρουπ που αγωνίστηκε χθες, σαφώς και έχει τον πρώτο λόγο. Έναντι του γκρουπ που αγωνίστηκε την Κυριακή. Γενικά, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αποκλείσω δύο ή τρεις παίκτες να πάρουν την ευκαιρία τους. Καλά, okay. στο Τι γκρουπ. Θα σου πει δηλαδή, ότι θα παίξουν οι 11, όχι, εντάξει. Δίκαιος, έτσι. Γενικά, ναι. Μόνο χθες λίγο, ίσως να ήταν για χθες που ήταν πιο κοντά η κάμερα εκεί πέρα στον πάγκο, δεν είναι πολύ του Μπινελικίου μας, και ο Τσοπατζόγλου μας το έλεγε. Ο Λουτσέσκου. Ναι, δεν είναι πολύ του. Δεν βάζει πολύ γκάζι, ρε παιδί μου. Θα βάλει καμιά φορά, αλλά είναι πολύ. Χθες έβαλε πάντως γκάζια. Χθες νομίζω ήταν γκάζια. Πιο πολύ φωνή ήταν. Φωνή, ναι, τι εννοείς ναι. Γκάζια εσύ, για ρε να καταλάβω. Ρε παιδί μου, Μπινελίκη. Δηλαδή αφήνει ο Λιμιός στη φάση, ας πούμε, και τον παίρνει σε μια γωνία ένα λεπτό και τον έχει στο. Αυτό θέλω να πω. Όχι, είναι περισσότερο πατρική φιγούρα, έχω την εντύπωση ο Λουτσέσκου. Πατρική φιγούρα, ωραίο. Δεν σου άρεσε. Ωραίο. Δεν θες ο προπονητής να είναι. Λουτσέσκου, η πατρική φιγούρα. Και βάζεται στο ΠΑΟΚ 24. Μόνο εδώ. Λουτσέσκου, η πατρική φιγούρα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Και φωτογραφία του μπαμπά Λουτσέσκου. Σοκ. Λοιπόν, έχετε μισή ώρα ακόμη μπροστά σας για να μπείτε στο διαγωνισμό για τις 4 προσκλήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει πέραση, έτσι. Ο κόσμος διψάει να βρεθεί ξαναλέω, στην Τούμπα. Ξαναλέω ότι πρέπει να βρείτε ποιος έβαλε τον γκολ το πρώτο στο φιλικό φέτος, το πρώτο ανεπίσημο γκολ. Γιατί είστε και μερικοί, ρε γιατί παιδιά. Κάποιοι τέσσερα ονόματα ρίχνετε παίζουν, έτσι. Κάτι κοτρώνες που έρχονται, δηλαδή τηλεκατευθυνόμενες, εντάξει. Τέσσερα ονόματα παίζουν, αν το έχεις καταλάβει. Ποιο? Φίλε, ο άνθρωπος ήρθε πριν μια εβδομάδα ήρθε με την ομάδα. Πότε να το βάλει τον κόλλο αυτό. Λοιπόν, είπε και εδώ ο φίλος μας ο Αποστόλης πριν ο Μπαλάφας ναι. Και τρολάρι ασύστολα. Έτσι. Και σου χρωστάω έτσι ένα μισό μπινελίκι εντός εισαγωγικών από ναι. Την πρώτη ώρα της εκπομπής από το φίλο τον Γιώργο που δεν στα είπα. Ναι, ναι. Κάτι έλεγες για τη Βασιλεία και πόσα θα βάλει η Βασιλεία, πόσα θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τι έλεγες τώρα στην αρχή. Νομίζω υποτίμησες αρκετά τον ΠΑΟΚ. Και έρχεται ο φίλος ο Γιώργος εδώ που χρωστάω το μήνυμά του εδώ και αρκετή ώρα. Ρε Νίκο, ειλικρινά πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση να μην δε βάλω γκολ σε αυτή την κακή αμυντικά Βασιλεία? Ρε βάλε και πέντε, αυτό σημαίνει μη φας, λέω. Δύο θα βάλουμε σίγουρα. Πόσα θα φάμε δεν ξέρω. Εκεί είναι το θέμα με εμένα, να μην φας. Ξανοίγεται ο φίλος και ξαφνικά μαζεύεται γρήγορα γρήγορα. 7 γκολ μπορεί να βάλει. Μη φας. Δεν μπορώ να βάλω. Έναν επιθετικό έχω. Σου λέω. Μπορώ να βάλω δύο και να μην δεχτώ κανένα. Και εγώ λέω ότι ένα με δύο θα τα βάλεις. Το θέμα είναι να μην φας. Το θέμα είναι να μην φας. Εγώ σου είπα 2-1 είναι ύπουλο σκορ. Δύο θέλω να βάλω να μην φάω κανένα. Το παίρνω και φεύγω. Φιλιά. Ναι. Τα πολύ λέμε ωραία. Στην Ελβετία. Πολύ ωραία. Στην πανάκριβη Ελβετία. Λοιπόν. Αλλά θα μας τα πεις και εσύ για τα υπόλοιπα
νέα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ειδικά αυτά που αφορούν τον μπάσκετ, γιατί χθες το βράδυ σε έπιασε έτσι. Κάτι σε έτρωγε χθες το βράδυ. Και γενικά σε βλέπω πάρα πολύ ανησυχητικό. Έχω κι εγώ να πω 2-3 πράγματα ποδοσφαιρικά ακόμη, αλλά εντάξει, πρέπει να σου δώσω και ένα χώρο. Δεν έχουμε ξεστεί. Δεν βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό με. Εκεί δεν πλέον Ολυμπιακό, λοιπόν, ΑΕΚ δεν είναι. Κάτι παίχτες φέρνει, δεν ξέρουμε τι ωραία, είναι. Ωραία, έχουμε μέχρι την Παρασκευή, ούτως ή άλλως θα πάμε μαζί. Κάποια στιγμή θα ετοιμάσουμε τι κάνουν και οι αντίπαλοι, όπου ο αντίπαλος Ολυμπιακός ΑΕΚ, έτσι, να μην ξανοιχτώ. Ξέρουμε τι μας γίνεται εκεί πέρα. Θα δούμε και μεταγραφικές κινήσεις και φιλικά πώς πάνε, για να κάνουμε και εμείς έτσι, να σας κάνουμε μια ενημέρωση για το πώς κινούνται οι αντίπαλοι. Πάντως για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι μέχρι την Πέμπτη το βράδυ έτσι πρέπει να παραδοθεί αυτή η λίστα που αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έτσι, το deadline της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πόσους παίχτες μπορείς να βάλεις εδώ? Έχεις τη λίστα, έχεις δύο λίστες. Στην πρώτη λίστα είναι οι παίκτες που ανήκουν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας των Ασπρόμαυρων και στη δεύτερη λίστα όσοι ποδοσφαιριστές είναι γεννημένοι μέχρι και το 1997 και έχουν προπονηθεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για τουλάχιστον 2 σεζόν. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν θα γνωρίζουμε τι δήλωσε ο ΠΑΟΚ για το πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, για την πρώτη ευρωπαϊκή του μάχη. Πάνω από 8.600 κάτι τα εισιτήρια διαρκείας και νομίζω ότι όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια με την Βασιλεία, όσο πλησιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει και ο αριθμός, πάνω από 6.000 οι ανανεώσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάνω από 6.000 έσπευσαν για να κλείσουν πάλι θέσεις στο γήπεδο της Τούμπας και να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας. Μέχρι τις 21 Εβδόμου έτσι είναι η ημερομηνία που αφορά τους κατόχους διαρκείας που θέλουν να ανανεώσουν έτσι την θέση τους στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί μετά τις 21 του μήνα ελευθερώνονται όλες οι θέσεις οι οποίες δεν έχουν κλειστεί, έτσι, δεν τις έχετε καπαρώσει και είναι ελεύθερες για τον κόσμο που θέλει να βγάλει το διαρκείας του για τη νέα φετινή σεζόν. Ωραία. Έχουμε ακόμα ένα μισάωρο. FM και τα μηνύματά σας. Ποιος έβαλε τον πρώτο γκολ, έστω και αν επίσημο φέτος για το ΠΑΟΚ σεζόν, στο πρώτο φιλικό, για τις και το μήνυμά σας φυσικά στο 54526, για τις τέσσερις προσκλήσεις οι οποίες είναι προσφατά της Τίχημαν για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο ορισμός του περνάμε καλά στο διάλειμμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Με Νίκο Μασχοβίτη βεβαίως να λυκνίζεται στους ρυθμούς. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Από το πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Άντε ΠΑΟΚάρα, Γιάννη, μπαίνεις κι εσύ. Τελευταίο μήνυμα που ήρθε τώρα, 2:41, έτσι. Μεγάλη συμμετοχή σας. Δεν την έχω δει την ταινία. Δεν την έχεις δει. Όχι. Λοιπόν, θέλω να με βάλεις μέσα στο μπασκετικό σου πνεύμα. Γιατί είχες μπασκετικές ανησυχίες χθες, έτσι, ρεπορταζιακές ανησυχίες. Εχτάρα πήρε ο Ολυμπιακός. Από ό,τι αντιλήφθηκα. Ποιον πήρε ο Ολυμπιακός? Άλεξ του Πάν. Είναι όντως. Σοκ τώρα παθαίνεις. Ζαλγκύρης, πολύ καλή χρονιά πέρσι. Από εκεί τον πήρε. Πολύ καλός, ναι. Ο Σάρας πάντως βρίσκεται στη Μύκονο και κάνει διακοπές. Αν σε ενδιαφέρει και αυτό. Νομίζω ήταν στη Μύκονο. Ήταν στη Μύκονο, έφυγε γιατί αυτά ξέρεις, τα παρακολουθώ πάρα πολύ σοβαρά. Μα είχε μία γυναίκα ο Σάρας. Ναι, βεβαίως, την Άννα. Ναι. Πολύ όμορφη. Από τις πολύ ωραίες γυναίκες. Πολύ ωραίες. Σάρας, τι θα γίνει. Και ο Σάρας πάρα πολύ όμορφος. Όντως. Εντάξει. Δεν είναι. Γιατί. Εντάξει, είναι το λιθουανικό, το ξανθό, το γαλανομάτικο. Γεροδεμένος γιατί είναι και μπασκετάνθρωπος ο Σάρας. Γεροδεμένος δεν το λες, ποτέ δεν είναι γεροδεμένος, οκ. Okay. Ενώ ψηλό με πλάτες ρε εσύ, δεν σου λέω να είναι τώρα. Γιατί, δεν είναι. Νομίζω, Ελένη, ότι έχω καταλήξει μάλλον, ναι. δεν νομίζω, έχω καταλήξει ότι σου αρέσουν οι πιο μάτσο τύποι. Σ' αρέσει αυτό το θες μπινελίκι, θες... Είναι ο Σάρας τέτοιος. Είναι τέτοιος, είναι ναι, ρε. Ο Σάρας μου βγάζει από ότι είναι ναι. πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία και προσωπικότητα. Ναι, αλλά του γυρνάει εύκολο το μάτι και μπορεί. Όπως όλοι οι προπονητές, έτσι. Όχι. Έχεις γνωρίσει εσύ προπονητή που να σου μιλάει. Ναι, πριν λέγαμε για τον Λουτσέσκο, ας πούμε. Τον έχεις δει όταν γυρνάει το μάτι του? Όχι. Ρουμάνος είναι. Αυτό σου λέω. Είναι λίγο πιο πολιτικός. Εκείνος ναι, είναι. Πιο πολιτικός. Στο Θεαθήν είναι, φαντάζομαι. Πιο διπλωματικός, ρε παιδί μου, άντε να το πω έτσι. Γιατί το Σάρας τον έχεις δει να του γυρνάει το μάτι? Πολλές φορές. Και? Και σε παίρνει ο να μην πω τι. Ναι. ναι. Ωραία, τέτοιους θέλουμε. Α, ξεκάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, πλησιάζει τον Ολυμπιακό και ο Τίμα, ορίστε. Και αυτό είναι ο Τίμα. Γιάννης Τίμα. Έχει παίξει αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένος.
Γιάννης Λεπτόγνωρος. Eurocup ακόμα, στη Zenit πρέπει να ήταν τότε. Mm-hmm. Φινλανδός. Ε, καλά δεν είπα. Γιάννης Τίμα, Φινλανδός. Λετωνός. Λετωνός, βέβαια, Λετωνός. Τι Φινλανδός, Ελένη εννοείται. Ναι. Στην, αυτόν θέλει ο Μπλάτ για τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Καλό πρωτάθλημα. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές είχε κάνει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Είναι ο αντιπαπα-Νικολάου ο συγκεκριμένος. Παπα-Νικολάου έμεινε. Αντιπαπα-Πέτρου. Αντιπαπα-Πέτρου, ναι, μαζί με τον Βεζέγκοφ, πάνω κάτω εκεί στο 3-4 και οι δύο. Τώρα αυτό το δίδυμο έσπασε Παπα-Νικολάου Παπα-Πέτρου, έτσι. Ενώ και σε παρέα πολύ, αν δεν κάνω λάθος. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν έσπασε σε παρέα. Δεν ξέρω αν έσπασε σε παρέα, αλλά οκ. Πιθανολογώ ότι ο κολλητός θα το ήξερε. Δηλαδή, εγώ στο κολλητό μου αν έπαιρνε μια τέτοια απόφαση. Και ο Πρίντεζης το ήξερε. Επαγγελματική θα το έλεγα. Και ο Πρίντεζης το ήξερε. Ναι, okay. Από αυτά που είπε στη Σύρο και στο, σε αυτό το τουρνά το οποίο ήταν. Εγώ θα το έλεγα του κολλητού μου. Θα το έλεγα ότι ξέρει, θα κάνω αυτό. Μπορεί να τρώγα πινελίκι. Αλλά εντάξει. Ορίστε, και ο φίλος ο Αποστόλης μας προσγειώνει κατευθείαν στην πραγματικότητα. Ρε, θα φέρεις κανένα Βέρμπλουμ επιτέλους. Όλο χαχαχα και μπουχουχού με το Μοσχοβίτη είσαι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι γιατί έχει ένα πάτημα να ο ακροατής. Γιατί ο Βέρμπλουμ είναι σε διαφορετική κατάσταση από μένα. Όχι, είναι όλο χαχαχα και μπουχουχού. Φίλε Αποστόλη, πες μου έτσι όπως λίγο αν ο Βέρμπλουμ είναι σε μια διαφορετική κατάσταση από μένα. Ο Βέρμπλουμ με το καλοκαίρι και σε πολύ που κάνει, καλύτερη, έτσι. Με το καλοκαίρι που κάνει ο Βέρμπλουμ. Για να πες ότι σε κάποια στιγμή καλύτερη συμφωνεί. Από το Σιρνά είναι. Κάποια στιγμή συμφωνεί, ρε παιδί μου, και έρχεται. Πιστεύω ότι κάπου Σεπτέμβριο μετά τη διακοπή θα τον δούμε. Ξεκίνησε όμως, για να τα λέμε, γιατί τον παρακολουθώ, έτσι. Ναι. Ξεκίνησε δειλά-δειλά γυμναστήριο. Πιάσαμε. Πού είσαι, κανένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, τι. Ναι, που έχουν ξέρει τα γυμναστήρια και σου λέει ας κατέβω να κάνω και μισή ώρα διάδρομο. Ναι, ας το ανεβάσω και στο Instagram να δείξω ότι κάτι κάνω. Που για να τα λέμε όλα, νομίζω ότι η γυναίκα του, επειδή ξυπνάει κάθε πρωί, γιατί την ακολουθώ και τη γυναίκα του και προπονείται κάθε πρωί, πρέπει να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Βέρμπλουμ. Δυο με τις διακοπές κάνει, εντάξει. Κάνει αρκετό καιρό. Καλά κάνει, έχει ομάδα, δεν έχει, ελεύθερο. Για να το σοβαρέψουμε, δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση έτσι την αγωνιστική ικανότητα, την αξία του Βέρμπλουμ και τα όσα μπορεί να προσφέρει μια τέτοια προσθήκη, μια τέτοια μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα τα δεδομένα της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Βέρμπλουμ εδώ και αρκετό καιρό είναι εκτός προπονήσεων, έτσι, εκτός ρυθμού προπονήσεων. Τι βλέπεις εκεί και έχεις αφοσιωθεί την κυρία Μακρόν, έτσι? Όχι. Νόμιζα, βλέπει την κυρία Μακρόν που έγινε ένα με του Γάλλου. Τα έχω δει αυτά. Παγκόσμιο πρωταθλητή. Είναι αυτή εδώ πέρα, αλλά δεν μου έρχεται. Δεν πειράζει. Ηθοποιό. Ναι, ηθοποιό, λοιπόν, αλλά ποια είναι. Τέλος πάντων. Λέγαμε για τον Βέρμπλουμ ότι τα δεδομένα τη υπόθεση Βέρμπλουμ είναι αυτά. Ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι χωρί ομάδα. Σαφώ και ο ίδιο θέλει χρόνο για να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αλλά είναι πολύ καιρό στα πιτς, κάνει διακοπέ. Άρα και να υπογράψει σήμερα, αύριο σε κάποια ομάδα, θέλει το χρόνο του προκειμένου και να μπει. Και να φτάσει το επίπεδο των υπόλοιπων συμπαικτών, αλλά και να καταλάβει το πώς λειτουργεί η ομάδα, η κάθε ομάδα, έτσι, ποια είναι τα θέλω του προπονητή και πώς θα εγκληματιστεί μέσα σε ένα σύνολο. Οπότε, φίλε Αποστόλη, εγώ είτε κλάψω, είτε γελάσω, είτε το σοβαρέψω, είτε αστειευτώ με τον Βέρμπλουμ, είναι μια υπόθεση η οποία δεν εξαρτάται ούτε από μένα, ούτε από τον Μοσχοβίτη. Ξεκίνησε γυμναστήριο για να ηρεμήσει το κεφάλι του από τη γυναίκα του καναδίωρο. Πιθανό και αυτό. Οπότε παίζει και αυτό. Καναδίωρο, παιδιά. Ο άνθρωπος κάνει ένα μήνα διακοπές, 1,5. Μια χαρά περνάει. Τη ζωή του να κάναμε. Να γίνετε ποδοσφαιριστές, να κάνετε κι εσείς διακοπές. Ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει. Okay. Δεν έχω. Επίσης, κοίταξε. Στο όλο κομμάτι το οποίο έχει εισηγήσει. Έχει εισηγήσει εδώ και καιρό αυτό το κομμάτι το μεταγραφικό. Νομίζω ότι ταιριάζει και με τις διακοπές κάποιου άλλου. Εντάξει, τώρα αφήνεις. Τι κάνει μόνο προπονητής διακοπές. Ο Βέρμπλουμ διακοπές. Αφήνεις τις μπηχτές σου. Καμία μπηχτή. Αφήνεις τις μπηχτές σου τώρα. Ο Γιώργος Σαββίδης δεν έχει εμπλοκή στο μεταγραφικό. Να σου πω κάτι. Ο Γιώργος Σαββίδης είναι ποδοσφαιριστής. Έτσι. Χαίρετε, κύριε Σακισλόγλου. Χαίρετε, κύριε Άκη μας, χαίρετε. Εδώ, ναι, έλα, εδώ, πες ένα ποιητικό. Πες ένα ποιητικό και φύγε. Έλα, έχεις λείψει εδώ από τον κόσμο. Πες ένα γεια στο λαό σου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Άκη, τι κάνεις. Καλά, να παρακολουθώ. Baby πάω 24. Έρχεστε από το μήνυμα για το baby πάω 24. Σήμερα είχε baby μήνυμα, εγώ από ό,τι είδα. Είχες baby μήνυμα από δίπλα σήμερα. Ναι, όντως, ναι. Τι γίνεται, Άκη, πώς πάμε? Καλά, ρε παιδιά. Όλα καλά. Να, εδώ παρακολουθούμε τα νέα του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται? Λίγα πράγματα. Τι να γίνει. Λίγα πράγματα. Λίγα, δεν χαίρεσαι. Μια χαρά. Μια χαρά. Από εβδομάδα τα καλύτερα. Κερδίζω ζωή, κερδίζω. Έτσι. Άντε, καλή εκπομπή. Γεια σου, Άκη. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έλεγα? Λέγαμε για το Γιώργο.
Βεβαίως, ο Γιώργος κάνει διακοπές γιατί, να σου πω κάτι, είναι και ο γιος του ιδιοκτήτη, έτσι. Μια ΠΑΕ, λογικό δεν είναι. Ούτε αγωνιστικές υποχρεώσεις έχει, ούτε ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει. Ο Γιώργος μπορεί να κάνει και όλη τη χρονιά διακοπές. Και πολύ καλά κάνει. Απλά επειδή έχει και έναν ρόλο στο μεταγραφικό κομμάτι και στην δημιουργία. Φίλος μου πολύ. Πολύ φιλαράκι μου. Πολύ φίλος μου. 203 φυσικά και θα το διαβάσω. Γεια σου, φιλαράκι μου, εννοείται να το διαβάσω. Φυσικά και θα το διαβάσω φυσικά. Το μήνυμά σου, να ξέρεις. Γιατί είναι και ερώτηση και απάντηση. Το έχεις στείλει εδώ από τη στιγμή που είμαι και εγώ στο στούντιο. Καταρχάς δεν... είναι ο πιο τίμιος μπασκετικός ακροατής. Και σε κράζει όπου σε βρει. Ωραία. Όχι, γιατί... εσένα το τμήμα, έτσι. Ο άνθρωπος είναι όποτε είναι να γίνει κουβέντα για μπάσκετ, είναι πάντα εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ τώρα πέρα από την πλάκα το χαβαλέ που κάνουμε, έτσι. Έχει τις απόψεις του, εντάξει, τι θα κάνουμε. Αν ακουστεί κάτι μπασκετικό, ο φίλος 203. Στην ιδέα ότι μπορεί να ακουστεί κάτι μπασκετικό. Ναι, θα δώσει κατευθείαν το παρόν. Ναι. Λοιπόν, θα πάει. Δεν έχουμε πει κάτι για μπάσκετ όμως. Ξεκινάω με αυτό το μήνυμα. Για να του πούμε. Φίλου, έτσι, για να πεις και εσύ τα δικά σου τα μπασκετικά. Θα πάρει ΚΑΕ εξυγίανση κάποιον παίκτη σοβαρό. Ερώτηση. Έτσι, γιατί άκουσε που λέγαμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ρωτώ και απαντώ, όπως λέγαμε. Και απαντάει ο φίλος 203, όχι. Το μόνο τμήμα που βολεύεται με την αέναη μετριότητα. Πάμε γερά. Πες και ένα παοξιδικό, πάμε γερά από δίπλα, έτσι λίγο ειρωνικό. Ξέρεις τι, οι παοξιδίες, ρε παιδί μου, είναι. Αν το DNA τους μπορείς κάπως να το αποτυπώσει, είναι. Μπορεί να ξέρουν ότι δεν έχουν καλή ομάδα, σου λέγω. Να το συζητάνε μεταξύ τους και πού πάμε με αυτόν και εκείνο στα δεξιά και τέτοια. Αλλά αν έρθει κάποιος άλλος, αλόθρισκος εντός εισαγωγικών. Και σου θίξει την ομάδα, θα βγεις προς τα έξω και θα πεις τι λέει ρε η δικιά μου, για πρωτάθλημα πάει. Ναι. Δηλαδή την έχεις πλασάρει ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, κατάλαβες. Φίλε μου 203. Μεταξύ μας μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, να κράζουμε, να αναθεματίζουμε, να. Αλλά αν έρθει ο απ' έξω και μου πει κάτι για την ομάδα μου, τελειώσαμε. Φίλε μου 203. Καταρχάς το αν παίρνει παίχτες σοβαρούς και η απάντηση είναι όχι που λες εσύ, είναι προσωπική σου άποψη, οκ. Okay. Εγώ δεν μπορώ να σου πω 16 Ιουλίου, 17, πώς έχουμε σήμερα. Αν η παίχτη σου παίρνει είναι σοβαρή ή όχι. Έτσι, να δούμε κάποια παιχνίδια, να δούμε πέντε πράγματα μέσα σε σεζόν και να δούμε τελικά είναι σοβαρή ή όχι. Τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Χαρακτηριστικά μόνο μπορούμε να κρίνουμε τώρα. Καλά, όχι στο ποδόσφαιρο μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Τα χαρακτηριστικά τα οποία έχασε την προηγούμενη σεζόν προσπαθεί να τα καλύψει. Βλέπω ότι κάνουν και άλλοι, φίλε μου 203, πριν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Γιατί εγώ συνεχίζω να το λέω. Αν βάζουμε. Τον πάω ξένα επίπεδο μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν βγάζουμε άκρη, παιδιά. Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας. Να βλέπουμε λίγο τι γίνεται στους γύρω-γύρω πριν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχεις πάθει αιμονή με το τι γίνεται στους άλλους. Μα δεν κάνει κανένας τίποτα. Γιατί το πες και πριν στο ποδόσφαιρο. Όλοι περιμένουν. Όλοι έχει τελειώσει το Summer League. Έχουν από εκεί κάποιες. Και στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται επιλογές. Τίποτα, έτσι. Ωραία. Έχουν κάποιες επιλογές από εκεί. Η Ελλάδα, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, τα έχουμε χιλιοαναφέρει ότι η ελληνική αγορά είναι συγκεκριμένη και δεν έχει πάρα πολλές επιλογές κάθε φορά. Ωραία. Αν προκύψει κάτι, το βλέπεις και πηγαίνεις με αυτό. Και η αμερικανική αγορά, από τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν να ρίξουν τίποτα τρελά χρήματα, έτσι, δεν υπάρχουν ομάδες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να δίνουν 300 και 400 χιλιάρικα σε παίκτες. Ωραία. Περιμένεις και βλέπεις, όπως κάνουν όλοι. Και ο παγκοσμιοδικός, ο οποίος δεν έχει χρηματοδότη. Τι να κάνει. Και λες από τη στιγμή που οι άλλοι. Τώρα υπάρχει και ένα πρωτοφόλιο. Να το πάμε λίγο στα πιο έτσι, ναι. Ειδικά. Ωραία. Το θέμα του Γκος θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Το θα ξεκαθαρίσει δεν σημαίνει ότι ο Γκος σίγουρα θα απαντήσει θετικά. Μην πάει σαν του Βέρμπλουμ. Όχι, έτσι. Καθένας με τον πόνο του. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ναι. Δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ ακόμα. Θα περιμένει μια απάντηση η οποία αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, όποια και αν είναι αυτή. Αν είναι θετική, σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί και στο σχεδιασμό του ο Γκος έχει ένα σημαντικό ρόλο. Αν δεν είναι θετική. Και ο Γκος επιλέξει είτε να πάει κάπου αλλού να παίξει μπάσκετ, είτε να μείνει στην Αμερική και να αναλάβει πόσο στο τεχνικό επιτελείο των Wizards. Ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει μαζί με τον έναν Αμερικανό που ψάχνει στην περιφέρεια το playmaker και θα ψάχνει και έναν ακόμα scorer. Δηλαδή ουσιαστικά είναι πιθανό να ψάχνει δύο scorer για την περιφέρειά του. Και αν προκύψει και στην πορεία κάτι ακόμα για την περιφέρειά του που θα φορά ρόλο πάλι έτσι συμπληρωματικό, να το πω εγώ, εκεί στο 1-2. Απλά το θέμα του Γκος, ξαναλέω, είναι τράβηξε λίγο παραπάνω και λόγω της παρουσίας του στο Summer League. Οκ, okay, δεκτών. Προφανώς και από τη στιγμή που το κράτησε τόσο πολύ, δείχνει και το ότι υπολογίζει αρκετά σε αυτόν. Και ότι περιμένει σε μια ενδεχομένως θετική
κατάληξη της υπόθεσης, έτσι, ότι υπολογίζεις στον κόσ. Κοίταξε, στην επαφή του που είναι δίνει να γίνει, μια πίστοση χρόνου στην α. Στην επαφή που είναι να γίνει σήμερα αύριο, περιμένει απάντηση. Ωραία, η κουβέντα έχει γίνει από πλευράς ΠΑΟΚ με τον κόσ. Ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για τον κόσ, νομίζω, στο θέμα της πρότασης του ΠΑΟΚ και η παράμετρος που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ότι έγινε πατέρας, Νίκο. Γιατί, όχι, γιατί θεωρώ ότι όσο ήταν μακριά από την οικογένειά του, νομίζω ότι είναι λίγο τύπος ότι θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα φύγω. Γενικά αυτά τα παιδιά είναι όλα έτσι, ναι, τα περισσότερα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι διαφορετικές οι συνθήκες όταν γίνεσαι πατέρας, όταν φέρνεις το πρώτο σου κιόλας παιδί στον κόσμο. Όταν υπάρχει μια έτσι, εργασιακή ευκαιρία στη πατρίδα σου, προφανώς και... Ναι, έτσι, αυτό. Μια νέα πρόκληση, σε συνδυασμό με το και... ότι υπάρχει μια πρόταση από την πατρίδα σου. Εννοείται ότι το σκέφτεσαι. Απλά νομίζω ότι είτε σήμερα είτε αύριο, τέλος πάντων μέσα αυτήν την εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποια είναι η απάντηση του ΓΚΟΣ. Αυτό τον ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Αν θα έχει τον ΓΚΟΣ την επόμενη σεζόν ή αν δεν τον έχει, ώστε να κάνει τις επόμενες κινήσεις του. Έτσι κι αλλιώς, τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ η Ελίσπα Θεοδόρου, έγιναν έτσι και κάποια επαφές μεταξύ τους οι άνθρωποι της ομάδας, ώστε να δούνε πού θα κινηθούν από πλευράς παικτών από το Summer League. Πάντα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι μέσα στα χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει ο ΠΑΟΚ και όχι περιπτώσεις που ξεφεύγουν. Και κάπως έτσι είχε η κατάσταση. Το θέμα του Γκος προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, καθυστερεί όλα τα άλλα, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης εφόσον παραμείνει. Αν δεν παραμείνει, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τρέξει άλλες περιπτώσεις. Που και όταν λέω να τρέξει, εννοώ να τις προχωρήσει σε φάση συμφωνιών. Γιατί το ότι έχει κάποιες επιλογές, είτε με γκος είτε χωρίς, έχει. Απλά περιμένει την απάντηση του Αμερικανού για να ξέρει πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Αυτά, Ελένη μου. Βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24 τον Ζάρα να κάνει έτσι προπόνηση. Επέστρεψε αυτό το παιδί. Επέστρεψε λίγο, ναι, έκανε τις διακοπές του. Και μιας και είναι εδώ αυτές τις μέρες, πήγε από το γήπεδο μια βόλτα να κάνει λίγα σουτάκια, λίγο να κρατήσει ρυθμό. Ξέρει, λίγο βάρη, λίγο τέτοια. Λίγο να μείνει το χέρι ζεστό, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί έτσι. Δεν γίνεται τρεις μήνες να μην κάνεις τίποτα. Ναι, δεν γίνεται. Ο Κόνιαρς στην Αμερική και κάνει ένα μήνα κάμπ βελτίωσης. Ο Κόνιαρς θα γυρίσει. Πού? Πάρα πολύ ζεστός. Πού? Α, το πού είναι μια καλή ερώτηση. Πού? Πού θα γυρίσει? Για πες. Στη Θεσσαλονίκη θα γυρίσει. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εκτός κι αν γίνει κάτι απροσδόκητο. Να έρθει μια πρόταση οικονομική τρελή. Τρελή. Θες πω το καλή σε χρήματα. Θα δούμε. Όλα είναι πιθανά στη ζωή, στο ποδόσφαιρο. Α γυρίσει και αν δούμε πώς θα πάει το θέμα της ανανέωσης συμβολέου. Πώς θα προχωρήσει. Όλα είναι πιθανά. Για πες. Έχουμε μια κλήρωση. Έτσι. Για κάνε μια σούμα. Τι μια σούμα να κάνω εδώ. Πες γίνεται, νούμερο, ρε. Γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο την οθόνη για να βλέπω. Δεσμευόμαστε με Νίκο Μοσχοβίτη αύριο να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση της προετοιμασίας και βεβαίως να σταθούμε περισσότερα σε πρόσωπα αυτούς που ξεχωρίσαμε, αυτοί που ξεχώρισαν. Μας άρεσαν στην προετοιμασία και γενικώς περιμένουμε από εκείνους πολλά περισσότερα. Θα κάνουμε και μία έτσι, θα σταθούμε και στους αντιπάλους, γιατί είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει και το αγαπάει ο Νίκος. Έτσι, να δούμε τι κάνουν, πώς κινούνται κάνουν και, άλλοι, ρε, παιδιά. Και πώς κυλούν βεβαίως τα φιλικά προετοιμασίας. Αυτά από εμάς, έτσι, Νίκος Μοσχοβίτης στο μικρόφωνο, Ελένη Μπούντου. Θα τα πούμε μαζί σας αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί Γιώργος Ζαργόρας, στείνει την μπάλα στο πέναλτι. Απολαυστικός μέχρι και τις 5. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γεια σας!